Καλησπέρα σας, σεβαστοί πατέρες, προσκεκλημένοι ομιλητές και όλοι οι φίλοι και οι φίλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Καλωσορίσατε στη δεύτερη για φέτος συνάντηση με τον γενικό τίτλο «Διάλογοι ψυχολογίας θεολογίας». Είναι μια σειρά συναντήσεων που τις διοργανώνει η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών σε συνεργασία με την κοινοφελή εταιρεία Πορεία Υγείας και με τον Σύνδεσμο Νέων της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού. Γνωρίζετε ήδη για την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών. Λειτουργεί ως ένα ανοιχτό εργαστήρι έτσι, σκέψης και διαλόγου, που προσπαθεί να φέρει κοντά την Εκκλησία, τη Θεολογία και την κοινότητα. Διοργανώνει σεμινάρια, διοργανώνει κάποιους ετήσιους κύκλους σπουδών για τους οποίους μπορείτε να πληροφορηθείτε στα σχετικά προγράμματα που υπάρχουν έξω. Διοργανώνει ομιλίες, όπως αυτή εδώ σήμερα, συνέδρια και πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις. Αργότερα ο κύριος Καλαϊτζίδης, εκπρόσωπος της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, θα μας παρουσιάσει και μία πρόσφατη έκδοση σχετικά. Χρειάζεται να συναντιόμαστε όμως, λέμε, ως πρόσωπα, οπότε να συστηθώ κι εγώ για τους πολλούς που δεν με γνωρίζουν. Είμαι η Ιωάννα Γεωργιάδου, είμαι κοινωνική κλινική ψυχολόγος και σήμερα εδώ εκπροσωπώ την Πορεία Υγείας. Να σας πω δύο λόγια για την συνδιοργανώτρια αυτής της εκδήλωσης, την Πορεία Υγείας. Είναι μια κοινοφελής εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ στον Βόλο, εκπονεί, σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις με ψυχοσωματικό ή ψυχοκοινωνικό περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Σημαίνει προγράμματα αγωγής υγείας σε σχολεία, σημαίνει σεμινάρια με ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόμενο που απευθύνονται σε γονείς ή σε εκπαιδευτικούς, ομιλίες με περιεχόμενο ψυχοσωματικής υγείας, ομιλίες όπως αυτή εδώ σήμερα που προσπαθούν να συντεριάξουν διαφορετικές οπτικές για ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και την λειτουργία βιωματικής ομάδας προσωπικής ανάπτυξης, εδώ πάλι στην πόλη του Βόλου. Όταν δύο περίπου χρόνια πριν με τον συνεργάτη, τον Γιάννη τον Τόβρο, θελήσαμε, νιώσαμε την ανάγκη να φέρουμε κοντά τον λόγο της θεολογίας, της εκκλησίας και τον λόγο της ψυχολογίας ή της κοινωνιολογίας με έναν τρόπο που να είναι όλο αυτό ανοιχτό προς το ευρύ κοινό της πόλης του Βόλου. Δεν είχαμε φανταστεί ότι θα βρίσκαμε σαν πολύτιμο πραγματικά συνεργάτη σε όλο αυτό την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών. Δεν είχαμε φανταστεί ότι θα είχαμε τη χαρά να μπορούμε να προσκαλούμε αγαπημένους ομιλητές, κληρικούς, θεολόγους ή ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους και να μας μιλούν για όλα αυτά που μας καίνε. Και σίγουρα δεν είχαμε φανταστεί ότι θα υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που θα μας εμπιστεύεται, που θα παρακολουθεί τις συναντήσεις που θα διοργανώνουμε. Σήμερα μπορεί να μην είναι κατάμεστη η αίθουσα όπως πραγματικά έσφιζε το περασμένο Σάββατο, αλλά αυτό ίσως έχει να κάνει και με μια παράλληλη εκδήλωση χοροδιακού χαρακτήρα που τυχαίνει να είναι διοργανωμένη και εκείνη για σήμερα. Αλλά και πάλι η παρουσία όλων εδώ δείχνει ότι όχι μόνο ενδιαφερόμαστε να ακούμε, αλλά εμπιστευόμαστε και αυτούς που θα ακούσουμε και γι' αυτό έχουμε προσέλθει εδώ. Δεύτερη λοιπόν για φέτος ομιλία με τίτλο «Διάλογοι θεολογίας ψυχολογίας». Φέτος πήραμε έμπνευση από το βιβλίο του Έριχ Φρόμ. Ο Έριχ Φρόμ, για όσους δεν τον ξέρουν, είναι ένας παγκοσμίου φήμης ψυχοθεραπευτής και κοινωνικός επιστήμονας. Το βιβλίο του «Απόδραση από την ελευθερία» είναι αυτό στο οποίο αναφέρομαι. Εν ολίγης, το στοιχείο του βιβλίου που έτσι μας κέντρισε ιδιαίτερα ήταν αυτή η παρατήρηση ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος, είναι εν γενός ελεύθερος. Όμως, καθώς αυτή η ελευθερία πηγαίνει χέρι-χέρι με μια μεγάλη ευθύνη για το τι επιλογές θα κάνει ο άνθρωπος, είναι πολύ βαριά. Και προσπαθώντας να βγάλει από τις πλάτες του το βάρος της ελευθερίας, πολλές φορές προτιμάει να ζει μέσα στον φόβο, μέσα στην καταπίεση ή να ζει και μέσα στην αυτοκαταστροφή. Περίπου για αυτοκαταστροφή θα μιλήσουμε σήμερα. Θα προσεγγίσουμε το ψυχοκοινωνικό φαινόμενο της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται έτσι με αρκετά μεγάλη άνεση την τελευταία 7 ετία, 5 ετία. Βλέπουμε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης διάφορες
εκστρατείες σχετικές, ενημερωτικές. Εξακολουθεί όμως να είναι ένα θέμα ταμπού, γιατί στην πραγματικότητα το προσεγγίζουμε είτε στενά ιατρικά, σαν να είναι μια ανίατη ασθένεια που από αυτήν κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, ή πολλές φορές μπορεί και να βολευόμαστε κάτω από αυτή την ταμπέλα και να δικαιολογούμε έτσι την απραξία μας και την δυσκολία μας να κινηθούμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Προσκεκλημένοι σήμερα ομιλητές για να προσεγγίσουμε το θέμα της κατάθλιψης είναι ο κύριος Σταύρος Γκουγκουσκίδης, στα αριστερά μου. Είναι κοινωνικός κλινικός ψυχολόγος, συστημικός ψυχοθεραπευτής, και ο πατήρ στα δεξιά μου, ο πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, είναι ευρύτερα ίσως γνωστός διαδικτυακά ως πατήρ Λίβιος. Θα σας πω δύο λόγια για τον καθέναν και θα ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσω από τον δεύτερο. Ο πατέρας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος είναι εφημέριος στον Ναό Αγίας Ειρήνης, στον πύργο του Μονοφατσίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και έχει έρθει από εκεί σήμερα εδώ και τον ευχαριστούμε πραγματικά για όλο τον δρόμο που έκανε για να φτάσει σε εμάς. Φοίτησε στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Έχει μπει στον χώρο των εκδόσεων με την συλλογή διηγημάτων «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», αλλά ακόμα πιο γνωστός είναι από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και κοινοποιεί κείμενά του στο διαδίκτυο, όπου έχει μια πολύ έντονη παρουσία, σε διάφορα blog. Ένα από αυτά είναι το blog στο οποίο φέρεται ως πατήρ Λίβιος. Θα ήθελα απλά να μοιραστώ μαζί σας ένα μικρό απόσπασμα από ένα κείμενό του που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, που είναι σχετικό με το θέμα μας, γιατί νομίζω έτσι θα τον γνωρίσουμε και καλύτερα όσοι δεν τον ξέρουμε. Αναφέρει κάπου το απόσπασμα: «Μη χτυπάς, μη μαστιγώνεις, μη συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Δεν είναι αυτό χριστιανική ταπείνωση. Ταπείνωση δεν σημαίνει μιζέρια, αυτολύπηση, εξουθένωση της προσωπικότητας και της μοναδικότητάς σου. Ταπείνωση σημαίνει ξέρω ποιος είμαι, αποδέχομαι τον εαυτό μου και παρακαλώ τη χάρη του Θεού σε συνέργεια με τον δικό μου αγώνα να μεταμορφώσει το υλικό της ύπαρξής μου. Γι' αυτό σου λέω, σταύρωνε τα πάθη σου, ποτέ όμως μη σταυρώνεις την προσωπικότητά σου». Σε συνάφεια, νομίζω, με αυτά θα μας μιλήσει για το θέμα κατάθλιψη και χριστιανική ζωή. Και λίγα λόγια για τον Σταύρο τον Γκουγκουσκίδη, που πρώτος θα πάρει μετά από μένα το λόγο. Ο Σταύρος Γκουγκουσκίδης είναι ψυχολόγος, ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι εξειδικευμένος στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Από το 1999 μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό οργανισμών, κοινοφελών, εταιριών και ιδρυμάτων, προάγοντας και υλοποιώντας προγράμματα υποστήριξης για νέους, για παιδιά, για κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή για διάφορες άλλες ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας. Έχει υπάρξει διευθυντής του Ιδρύματος Ορφανοτροφείο Θηλαίων Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος του Παπάφιου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρένων, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ζει εκεί και ασκεί την ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική μέσα από το πρίσμα της οικογενειακής συστημικής θεραπείας, και πλέον εκπαιδεύει και συναδέλφους του, ψυχολόγους, στις αρχές της συστημικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, στο Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Έκανε και αυτός αρκετά μεγάλο δρόμο για να έρθει εδώ κοντά μας σήμερα. Οπότε, ας μην χρονοτριβήσουμε παραπάνω, ας τον δώσουμε το λόγο. Καλησπέρα, κύριε Γκουγκουσκίδη. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Κοινοφελή Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων Πορείας Ζωής και την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Ήταν για μένα μια πολύ ωραία πρόσκληση, πολύ τιμητική. Έρχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά και μεγάλη μου τιμή για αυτή την πρόσκληση να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο, πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως πάρα πολύ επίκαιρο. Ο όρος κατάθλιψη είναι ένας όρος ο οποίος έχει κατακλείσει τα τελευταία χρόνια ειδικά την ελληνική πραγματικότητα, προβάλλεται πάρα πολύ, συζητιέται πάρα πολύ και υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις για το πώς κανείς μπορεί να την προσεγγίσει. Εκτός από τις διαφορετικές επιστήμες που προσεγγίζουν το θέμα, και μέσα στη δική μου επιστήμη, την επιστήμη της ψυχολογίας, υπάρχουν και εκεί διαφορετικές απόψεις. Εγώ έρχομαι ως, ας πούμε, εκπρόσωπος μιας οπτικής,
για να σας παρουσιάσω μία οπτική, την οπτική της συστημικής κυρίως ψυχολογίας, που είναι μια ψυχολογία, πολύ πρόχειρα να πω, που βλέπει τα πράγματα μέσα στο σύστημα στο οποίο εμφανίζονται και λειτουργούν. Σύστημα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, σύστημα είναι η οικογένεια, σύστημα είναι ο άνθρωπος, ο ίδιος ο οργανισμός στο εσωτερικό του. Και η έμφαση δίνεται κυρίως στις σχέσεις των ανθρώπων και πώς αυτές λειτουργώντας δημιουργούν συμπτωματολογία, δημιουργούν δυσλειτουργία ή όχι, λειτουργούν καλά, λειτουργούν όμορφα και προάγουν, ας πούμε, την προσωπική ευεξία και την προσωπική υγεία. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος της σημερινής κουβέντας, ο τίτλος «Δέσμη της ροπής στη θλίψη». Ζούμε σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος παρουσιάζεται όλο και περισσότερο δέσμιος μιας ανεξήγητης, σε εισαγωγικά, ροπής προς τη θλίψη. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητάνε βοήθεια ή και δεν ζητάνε, αλλά βιώνουν αυτό που ονομάζουμε κατάθλιψη. Το σημειώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προβλέπει ότι έως το 2020 η κατάθλιψη θα είναι η δεύτερη σε συχνότητα εμφάνισης ασθένεια παγκοσμίως στους ανθρώπους. Δουλεύοντας κανείς, εγώ δουλεύω θεραπευτικά, με ανθρώπους που βιώνουν μια καταθλιπτική συμπτωματολογία, αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά ένα κρίσιμο ερώτημα. Εγώ υποδέχομαι τους ανθρώπους στο γραφείο μου που έρχονται να κουβεντιάσουν μαζί μου για μια καταθλιπτική συμπτωματολογία, τους υποδέχομαι με ένα πολύ βασικό και κρίσιμο ερώτημα. Πώς γίνεται και ένας άνθρωπος, κατά τα άλλα φυσιολογικός, που πολύ συχνά ζει μια ζωή αρκετά ικανοποιητική, ξαφνικά και ανέτεια, να αρχίζει να βιώνει μια καταθλιπτική συμπτωματολογία? Πώς γίνεται ξαφνικά και ανέτεια να μην μπορεί να απολαύσει τις χαρές της ζωής? Πώς γίνεται και πράγματα που μέχρι εκείνη την περίοδο φαινόταν να χαίρεται και να απολαμβάνει, ξαφνικά και ανέτεια να μην μπορεί να τα ζήσει ούτε στο ελάχιστο? Πώς γίνεται και γεγονότα της ζωής που οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω του ή οι περισσότεροι από εμάς θα θεωρούσαμε ευχάριστα, σε αυτούς τους ανθρώπους να βιώνονται ως τυραννικά και απειλητικά? Ας ξεκινήσω από το τι ορίζουμε ως κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ένα προσωπικό βίωμα. Είναι μια καθολική υποκειμενική εμπειρία δυσκολίας στην κίνηση, έλλειψης ενέργειας, έλλειψης ορμής, απουσίας ευχαρίστησης, εσωτερικής βύθισης και εγκλωβισμού, αδιεξόδου και έντονου ψυχικού πόνου. Περιγράφεται από τους ανθρώπους που τη βιώνουν, τονίζω ότι είπα είναι προσωπικό βίωμα. Περιγράφεται λοιπόν από τους ανθρώπους που τη βιώνουν, λιτά αλλά καθαρά, με τη φράση «θέλω, αλλά δεν μπορώ» και «αυτό με πονάει». Οι άνθρωποι που βιώνουν καταθλιπτικά συναισθήματα δεν μπορούν να απολαύσουν ό,τι μέχρι πριν την εμφάνισή της ήταν η ζωή ή η καθημερινότητά τους. Δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να χαρούν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τις σχέσεις τους, τη δουλειά, το σπίτι, τον άνθρωπό τους. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Οι άνθρωποι που βιώνουν καταθλιπτικά συμπτώματα περιγράφουν ένα αίσθημα στενότητας χώρου. Μία πίεση προς τα κάτω. Ο όρος κατάθλιψη στα αγγλικά είναι ο όρος depression, ο οποίος η μετάφρασή του σημαίνει πίεση προς τα κάτω. Βιώνουν έναν περιορισμό του ζωτικού τους χώρου. Αυτές είναι οι περιγραφές που οι ίδιοι άνθρωποι μας κάνουν όταν κουβεντιάζουμε μαζί τους. Για αυτό που βιώνουν. Όλα αυτά τα συμπτώματα που οι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη μας περιγράφουν δεν εμφανίζονται φυσικά ούτε ξαφνικά, ούτε ανέτια όπως τόνισα πριν. Παρουσιάζονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Μια που είπα ανθρώπους, ας δούμε πρώτα τι είναι ο άνθρωπος για τη συστημική ψυχολογία. Ο άνθρωπος για τη συστημική ψυχολογία είναι ένας οργανισμός με πολλαπλές ψυχικές λειτουργίες. Για να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε καλύτερα, η συστημική ψυχολογία πρότεινε και δουλεύει στην υπόθεση του διαχωρισμού του ανθρώπου σε δύο βασικά τμήματα του οργανισμού. Σε δύο βασικές πλευρές ή, όπως λέμε εμείς στη θεραπεία, σε δύο εσωτερικούς εαυτούς. Ο ένας εαυτός, η μία πλευρά, το ένα τμήμα,
είναι το τμήμα, η πλευρά ή ο εαυτός, ο οποίος εμείς τον ονομάζουμε ο εαυτός των επιδόσεων ή ο εαυτός της αφοσίωσης. Είναι η πλευρά του ανθρώπου η οποία έχει την ευθύνη για τη σχέση του με τον εξωτερικό κόσμο, με τον έξω από τον άνθρωπο κόσμο. Είναι η πλευρά η οποία έχει την ευθύνη για τη σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία, για το πρόσωπό του, την εικόνα του προς την κοινωνία, με τους άλλους. Έχει την ευθύνη για να ικανοποιεί τις υψηλές ηθικές απαιτήσεις που υπάρχουν στην κοινωνία ή που έχει ο ίδιος άνθρωπος από τον εαυτό του. Έχει την ευθύνη για να ικανοποιεί την ανάγκη του για το ανήκειν σε μια κοινωνική ομάδα, για κοινωνική αναγνώριση, για κοινωνική εξάρτηση, για την τήρηση των εντολών αλλά και των απαγορεύσεων του σημαντικού κοινωνικού συστήματος του κάθε ανθρώπου. Αυτή είναι η μία του πλευρά. Η άλλη πλευρά, ο άλλος εαυτός, θα τον ονομάζαμε ο εαυτός της αυτονομίας ή ο εαυτός των αναγκών, των εσωτερικών αναγκών, είναι η πλευρά η οποία ασχολείται με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, με τις ανάγκες του εσωτερικού κόσμου, του εσωτερικού εαυτού. Πιο απλοϊκά θα το λέγαμε με τις ανάγκες του μικρού παιδιού που όλοι έχουμε μέσα μας. Η πλευρά λοιπόν, η πλευρά των αναγκών ή της αυτονομίας είναι υπεύθυνη για την αυτοέκφραση, για τη δημιουργικότητα, για την αυτοδιάθεση, για τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Είναι υπεύθυνη για τη χαλάρωση, την ξεκούραση, τις απολαύσεις. Ο όρος που χρησιμοποιούμε για αυτή την περιγραφή είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στη θεραπεία, είναι ο όρος εσωτερική οικογένεια. Ο κάθε άνθρωπος έχει στο εσωτερικό του μια εσωτερική οικογένεια και αν θέλετε και πιο παραστατικά, έναν πατέρα ο οποίος στην παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είχε κυρίως την ευθύνη της επαφής της οικογένειας με τον εξωτερικό κόσμο, την εικόνα της οικογένειας προς την κοινωνία, τις υψηλές ηθικές απαιτήσεις κτλ. Και η άλλη του πλευρά, ας την πούμε μητέρα, η οποία έχει την ευθύνη για τα συναισθήματα, την τρυφερότητα, την έκφραση, το μεγάλο με των παιδιών κτλ. Αυτός ο όρος εσωτερική οικογένεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε συχνά στη θεραπεία και δείχνει, βοηθάει τους ανθρώπους να πάρουν μια εικόνα για το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα τους, να εξηγηθεί λίγο το τι μπορεί να συμβαίνει στον εσωτερικό τους κόσμο. Για να είναι μια οικογένεια καλά, κάθε οικογένεια, άρα και η εσωτερική μας οικογένεια, πρέπει όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι σε ένα ή σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένα. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να είναι ικανοποιημένα, ευχαριστημένα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μια οικογένεια είναι ευτυχισμένη, είναι ικανοποιημένη, ζει όμορφα τη ζωή της. Ισορροπημένος και ικανοποιημένος από τη ζωή άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος χωρίς τον κίνδυνο να αναπτύξει μια καταθλιπτική συμπτωματολογία, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει στη ζωή του να ικανοποιεί και τις δύο αυτές πλευρές του. Και την πλευρά των επιδόσεων και την πλευρά των αναγκών, της αυτονομίας. Και να διατηρεί μια ισορροπία ως προς το πότε, πόσο, πού την κάθε πλευρά θα την ικανοποιεί. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, όταν αυτή η ισορροπία δεν έχει επιτευχθεί, όταν ο άνθρωπος δεν έχει μάθει από την οικογένεια καταγωγής του, από την οικογένεια στην οποία έχει μεγαλώσει, πώς να κρατά αυτή την ισορροπία, εμφανίζεται συχνά κάποια συμπτωματολογία. Μια από τις συμπτωματολογίες που εμφανίζεται είναι η κατάθλιψη. Στη συστημική ψυχολογία λέμε ότι τα πάντα συμβαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο. Λέμε ότι αν θέλεις να δεις κάτι, αν θες να εξετάσεις κάτι, αν θες να ορίσεις κάτι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ορίσεις είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό εμφανίζεται, μέσα στο οποίο αυτό συμβαίνει. Το συναίσθημα, η σκέψη, η δράση των ανθρώπων συμβαίνει πάντα μέσα σε κάποιο πλαίσιο, το οποίο πλαίσιο επηρεάζει την υποκειμενική νοηματοδότηση αυτού που συμβαίνει. Το νόημα που δίνει ένας άνθρωπος σε αυτό που συμβαίνει το ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει. Όταν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά εμφανίζεται ως αδύνατη να την κατανοήσει κάποιος που έχει την κατάθλιψη, να τη συναισθανθεί, θα μπορούσε ενδεχομένως μια διεύρυνση του πλαισίου, περιλαμβάνοντας και άλλα πράγματα, ανοίγοντας το κάδρο, να πάρει πληροφορίες για να προσπαθήσει να εξηγήσει αυτό το οποίο συμβαίνει. Ας ανοίξουμε λοιπόν εμείς το πλαίσιο της κατάθλιψης. Ποιο είναι το σημερινό πλαίσιο στο οποίο ο άνθρωπος ζει? Ζούμε σε μια εποχή όπου ως βασική στόχη του ανθρώπου
του σύγχρονου, του λεγόμενου σύγχρονου ανθρώπου, αποτελούν και προωθούνται, παρουσιάζονται και διαφημίζονται και αν θέλετε με κάποιο τρόπο επιβάλλονται κιόλας ως βασικοί στόχοι του σύγχρονου ανθρώπου οι ικανότητες, οι επιδόσεις, η κατάκτηση, οι κατακτήσεις, η κοινωνική εξέλιξη, η κοινωνική αναγνώριση και η αποδοχή από την κοινωνία λόγω των επιδόσεων αυτών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η λεγόμενη σύγχρονη δυτική κοινωνία, στην οποία ζούμε όλοι, έχει αναγάγει το χρήμα σε υπέρτατο αγαθό. Και όταν λέω το χρήμα, αναφέρουμε ουσιαστικά σε όλα τα υλικά αγαθά και αν θέλετε, σε όλα, καλύτερα, σε όλα τα αποκτήματα. Αυτά δηλαδή που έχουν να κάνουν με τη λογική του «έχω, άρα είμαι». Κάποιος σημαντικός. «Έχω, άρα είμαι, κάποιος σημαντικός» σημαίνει ότι η αναγνώριση μου από την κοινωνία στην οποία μετέχω, την οποία έχω πάρα πολύ ανάγκη, περνά μέσα από την ικανότητά μου να αποκτήσω διάφορα πράγματα. Υλικά, χρήμα, γυναίκες ή άντρες ως αποκτήματα. Γι' αυτό και τα αλλάζουμε εύκολα, γιατί έχουν γίνει και αυτά καταναλωτικά αποκτήματα. Να δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα της κοινωνίας αυτής. Πρόσεξα πρόσφατα μια αρκετά επιτυχημένη για μένα διαφήμιση του Υπουργείου Παιδείας, όπου υπάρχουν δύο μαθητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που μιλάνε για τα ταλέντα που έχουν. Νομίζω το κορίτσι κάτι φτιάχνει και το αγόρι κάτι λογιστικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάνουν το καθένα, αλλά μιλάνε για τα ταλέντα τους, πόσο τους αρέσει κάποια πράγματα. Είναι 16χρονα, νομίζω, παιδιά, όπου στο τέλος λένε: «Εμένα μου αρέσει αυτό να κάνω. Να ζωγραφίζω, δεν θυμάμαι τι. Γιατί πρέπει να γίνω γιατρός». Νομίζω αυτή η διαφήμιση δείχνει ακριβώς αυτό στο οποίο θέλω να αναφερθώ. Δηλαδή, μια κοινωνία η οποία είναι προσανατολισμένη στο να κάνει τα παιδιά της γιατρούς και δικηγόρους, σώνει ντε και καλά, το οποίο συνδέεται κατά τη γνώμη με την κοινωνία, με τους γονείς, με την κοινωνική αναγνώριση κτλ. Ενώ τα παιδιά μπορεί να έχουν ταλέντα, να έχουν άλλες ανάγκες, να έχουν άλλες ικανότητες που δεν τους επιτρέπεται ή δεν προωθείται η ανάπτυξή τους, ας πούμε, κτλ. Έτσι. Αποκτήματα λοιπόν ως υπέρτατη ανάγκη αυτής της κοινωνίας. Παράλληλα, τα αποκτήματα δεν αρκούν. Παράλληλα, χρειάζεται και κάτι ακόμα, το οποίο επίσης προωθείται. Η υπόσχεση ότι αν γίνει αυτό, αν γίνεις αυτό, αν αποκτήσεις, όλοι θα σε αγαπάνε. Όλοι θα σε θέλουν στην παρέα τους. Οι γυναίκες και οι άντρες όλου του κόσμου θα θέλουν να είναι μαζί σου και οι γονείς σου θα νιώθουν απολύτως υπερήφανοι για σένα και για τους εαυτούς τους. Αν γίνεις αυτό, έχεις εξασφαλισμένη την αποδοχή, την αγάπη και τη φροντίδα όλου του κόσμου. Αυτό προωθείται ως μήνυμα. Και δεν προωθείται τυχαία η αποδοχή, η αγάπη και η φροντίδα όλου του κόσμου ως ανταμοιβή σου, ως δώρο για τα αποκτήματά σου. Γίνεται γιατί η αγάπη, η αποδοχή και η φροντίδα είναι βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Μέσα σε αυτή την κοινωνία, την οποία περιέγραψα, ζούμε όλοι. Όμως δεν αντιδράν όλοι με καταθλιπτικό τρόπο στα πράγματα που τους συμβαίνουν. Ποιοι το κάνουν, ποιοι είναι αυτοί? Θα λέγω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν με καταθλιπτικό τρόπο ή αναπτύσσουν μια καταθλιπτική συμπτωματολογία μέσα σε αυτή την κοινωνία που σας περιέγραψα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι σε αυτό που ονόμασα επιδόσεις. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους. Είναι οι άνθρωποι που έχουν συνδέσει τη ζωή τους και την ύπαρξή τους με αυτό που ονομάζουμε επιτυχία, ικανότητα, επίδοση. Λέω, έχουν συνδέσει τη ζωή τους και την ύπαρξή τους με αυτό που ονομάζουμε επιτυχία, ικανότητα, επίδοση. Οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν οργανωθεί ψυχικά με τέτοιο τρόπο ώστε η ύπαρξή τους η ίδια εξαρτάται απολύτως από την έξω από τους ίδιους κατάσταση, από τον έξω κόσμο. Είναι οι άνθρωποι δηλαδή που από τις δύο πλευρές του ανθρώπου που σας περιέγραψα έχουν αναπτύξει κυρίως ή μόνο τη μία τους πλευρά, την πλευρά των επιδόσεων και της αφοσίωσης σε εξωτερικές από αυτούς ανάγκες. Ο προσανατολισμός αυτός, η ανάπτυξη της μιας πλευράς του ανθρώπου, ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Αρχίζει να δημιουργείται από την παιδική ηλικία
από αυτό που ονομάζουμε εμείς οι ψυχολόγοι την οικογένεια καταγωγής. Την οικογένεια δηλαδή καταγωγής ενός ενήλικα, δηλαδή την οικογένεια στην οποία μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Η πλευρά της επίδοσης γίνεται ισχυρή όταν σημαντικοί στη ζωή μας άνθρωποι, σημαντικοί, οι λεγόμενοι εμείς ονομάζουμε οι σημαντικοί άλλοι, στην παιδική ηλικία είναι οι γονείς κυρίως. Όταν λοιπόν στην οικογένειά μας οι γονείς, οι σημαντικοί άλλοι, μας μεταδίδουν την αντίληψη ότι μας αγαπούν μόνο ή ιδιαίτερα όταν κάνουμε κάποια επίδοση. Οι άνθρωποι που τίνουν προς καταθλιπτικές αντιδράσεις πιστεύουν ότι χωρίς τις επιδόσεις κινδυνεύει το ισοσύγιο της αγάπης που χρειάζονται στη ζωή τους. Να πάω πίσω στην παιδική ηλικία. Οι γονείς πάρα πολύ συχνά μεταδίδουν το μήνυμα «Η μαμά θα σε αγαπάει μόνο αν είσαι καλό παιδί». Αν κάνεις αυτό ή το άλλο, η μαμά δεν θα σε αγαπάει. Απογοήτευσες τον πατέρα σου με την αποτυχία σου. Δεν σε αγαπώ. Αν θες να σε αγαπώ, πρέπει να πετύχεις. Αυτές είναι κουβέντες που τις λέμε σχετικά εύκολα και απλά, αλλά δημιουργούν σε ένα παιδί μια αίσθηση ότι πρέπει να κάνει επιδόσεις για να δέχεται το αυτονόητο, την αγάπη του γονιού. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο διαμορφώνεται ένας τρόπος σκέψης. Μια αντίληψη που λέει ότι η αγάπη είναι κάτι που έρχεται ως αντίδραση των άλλων στις επιδόσεις μου. Άρα εγώ πρέπει να καταπιέσω τις ανάγκες μου και να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των άλλων και με αυτόν τον τρόπο έχω εξασφαλισμένη την αναγκαία για τη ζωή μου αγάπη και φροντίδα. Οι επιστήμες του παιδιού, η ψυχολογία, η παιδαγωγική και η παιδιατρική, έχουν μιλήσει αναλυτικά για την ανάγκη του παιδιού να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί αυτό που θα ονομάζαμε ανεφόρον αγάπη και αποδοχή. Το παιδί έχει την ανάγκη να αγαπιέται χωρίς όρους. Όχι για αυτά που κάνει, αλλά για αυτό που είναι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι το παιδί μου. Θέλω να το προσέξουμε λίγο αυτό, γιατί δεν πρέπει να το συγχαίουμε με την τιμωρία, με τις συνέπειες, με τέτοια πράγματα. Μπορούμε και πρέπει να τιμωρούμε ή να ρίχνουμε συνέπειες ή να διδάσκουμε και να μεγαλώνουμε ένα παιδί σωστά. Αυτό που δεν πρέπει να διακυβεύεται είναι η αγάπη. Διότι, αν εγώ έχω μεγαλώσει έτσι, ότι πρέπει δηλαδή να είμαι χρήσιμος και ωφέλιμος για να με αγαπούν, τότε μπορεί στη ζωή μου, έχω αυξημένες πιθανότητες στη ζωή μου, να συναντήσω ανθρώπους οι οποίοι θα είναι απαιτητικοί. Αν τους αγαπήσω και τους θεωρήσω σημαντικούς, τότε αυτοί ενδέχεται να συμμαχήσουν με την πλευρά, με τον εαυτό των επιδόσεών μου. Ο μαγνητισμός μεταξύ μας, ανάμεσα σε μένα και σε έναν απαιτητικό άνθρωπο, είναι η δική του απαιτητικότητα και η δική μου προθυμία να τον ικανοποιήσω. Εγώ θα προσφέρω επίδοση και αυτός πίστη. Το μοιραίο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός συμμαχεί με την πλευρά μου των επιδόσεων και εγώ καταπιέζω όλο και πιο πολύ την πλευρά μου των αναγκών. Γιατί έτσι ο άλλος θα με φροντίζει και θα με αγαπά. Οι ανάγκες μου καλύπτονται μεν, αλλά δεν τις φροντίζω εγώ. Καλύπτονται έμεσα από τον άλλον. Αυτό που περιγράφω συμβαίνει τόσο σε σχέση μου με ανθρώπους, όσο και σε σχέση μου με μια απαιτητική κοινωνία. Στη σχέση με μια απαιτητική κοινωνία στο σύνολό της. Μια απαιτητική κοινωνία, όπως αυτή η κοινωνία που περιέγραψα στην αρχή, συμμαχεί με την πλευρά μου των επιδόσεων και εγώ τάσομαι στην ικανοποίησή της, μέσω της καταπίεσης των προσωπικών μου αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την κοινωνία και με αυτό το ψυχικό σύστημα, καταλήγουν άνθρωποι να εγκλωβίζονται μέσα σε αέναους αυτοτροφοδοτούμενους φαύλους κύκλους, οι οποίοι συνεχώς ενισχύουν το πρόβλημα, χωρίς να φαίνεται. Διότι ο δρόμος φαίνεται ασφαλής και χαραγμένος. Εγώ δίνω, ο άλλος μου δίνει, τα πράγματα κυλάνε καλά. Χαλάνε όταν εξωτερικά γεγονότα ή και εσωτερικά, εξωτερικές ή εσωτερικές αλλαγές διαταράσουν αυτή την εύθραστη ισορροπία και οι εσωτερικές μου, οι πραγματικές μου ανάγκες πάβουν να ικανοποιούνται. Να δώσω 3 παραδείγματα
για αυτά τα γεγονότα. Ένας άνθρωπος που έχει υψηλές απαιτήσεις για επιδόσεις μπορεί να φτάσει τη ζωή του σε κάποιο σημείο, όπως για παράδειγμα στην εποχή μας, στην εποχή της κρίσης, όπου δυσκολεύουν πάρα πολύ τα λεγόμενα καθήκοντα. Τα καθήκοντα μπορεί να υπερφορτώνουν. Σε αυτό το σημείο πρέπει κάποιος να πάρει μια απόφαση. Αν θα συνεχίσει να προσπαθεί περισσότερο ή αν θα τα παρατήσει. Συχνά οι άνθρωποι που έχουν υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους αποφασίζουν να προσπαθήσουν περισσότερο. Αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από τους άλλους. Αν κάποιος αποφασίσει να αυξήσει την προσπάθεια και οι επιτυχίες δεν έρθουν, η ανταμοιβή που χρειάζεται ένας άνθρωπος για την προσπάθειά του παραμελείται και άρα ο άνθρωπος βιώνει ένα αίσθημα επιδείνωσης, κούρασης, ένα ξόδεμα ενέργειας. Βιώνοντας ένα ξόδεμα ενέργειας και ένα αίσθημα επιδείνωσης, τα καθήκοντα υπερφορτώνουν ακόμα περισσότερο. Αυξάνει ο άνθρωπος ξανά την προσπάθεια, ανταμοιβή δεν έρχεται, βιώνει το αίσθημα επιδείνωσης και ακόμα και μικρές δουλειές, όπως το πλήσιμο των πιάτων της κουζίνας, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Το πλήσιμο των πιάτων της κουζίνας το λέω ως παράδειγμα, γιατί πολλοί άνθρωποι που συζητάω μαζί τους λένε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως, δεν μπορώ ούτε καν να πλύνω τα πιάτα, δηλαδή μια ας πούμε τόσο εύκολη ως προς την κούραση δουλειά. Ο άνθρωπος ο οποίος λέει, προσπάθησα μια, προσπάθησα δυο, δεν τα καταφέρνω, σταματώ, από κατάθλιψη δεν κινδυνεύει. Δεύτερο παράδειγμα. Χρειαζόμαστε το σετ, μια αποτυχία, ένα γεγονός, μια αποτυχία, μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου και ένα στυλ καταλογισμού ευθυνών που θα το ονομάζαμε εσωτερικό. Ένα στυλ καταλογισμού ευθύνης στον εαυτό μου. Το στυλ καταλογισμού έχει να κάνει με το σύστημα που έχω μάθει να καταλογίζω την ευθύνη για τα πράγματα που συμβαίνουν. Διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Απόλυτα θα λέγαμε, φταίω εγώ για τα πάντα, φταίνει άλλοι για τα πάντα. Οι άνθρωποι που έχουν αυτό το στυλ οργάνωσης είναι εξαιρετικά πρόθυμοι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα φαινόμενα, ακόμα και όταν τα φαινόμενα ξεφεύγουν από τον έλεγχό τους. Αυτήν την ανάληψη ευθύνης για μια αποτυχία τη βιώνουν χαρακτηριστικά ως ένα αίσθημα ενοχής. Είναι οι άνθρωποι που λένε, φταίω εγώ που δεν ήξερα, δεν πρόβλεψα ότι θα βρέξει και χάλασε η εκδρομή μας. Φταίω εγώ που δεν ήξερα ότι το μαγαζί την Κυριακή είναι κλειστό και μάλιστα την παρέα να πάω να φάμε και τελικά, συγγνώμη, φταίω εγώ για τα πάντα. Σε ένα τέτοιο στυλ, στην ανάπτυξη ενός τέτοιου στυλ καταλογισμού ευθύνης, συμβάλλει η εμπειρία ότι σε κάποιον συχνά καταλογιζόταν η ευθύνη για κάτι από σημαντικά πάλι πρόσωπα αναφοράς. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε οικογένειες, όπου οι γονείς έχουν ένα λεγόμενο εξωτερικό στυλ καταλογισμού ευθύνης, μεγαλώνουν παιδιά που αναπτύσσουν ένα εσωτερικό στυλ καταλογισμού ευθύνης. Όταν ο γονιός λέει, δεν φτάνει όλα αυτά που με κάνεις, αλλά με αναγκάζεις και να σε δέρνω και εγώ κλαίω καθώς το κάνω, δηλαδή φταίς εσύ που σε δέρνω, το παιδί σιγά σιγά αναλαμβάνει την ευθύνη για τα πάντα, ακόμα και για το ότι ο γονιός του τον δέρνει. Αυτό είναι μια προσπάθειά του να ελέγξει την εξωτερική από αυτόν πραγματικότητα. Αναπτύσσει ένα στυλ ευθύνης εσωτερικής για τα πάντα και όταν έχει μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό του και συμβεί μια αποτυχία στη ζωή του, κινδυνεύει από καταθλιπτική συμπτωματολογία. Τρίτο και τελευταίο παράδειγμα, όταν κάποιος εμποδίζει τον εαυτό του να εκφραστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εμποδίζεται από άλλους να εκφραστεί, να σημειώσω ότι η αυτοέκφραση είναι ανάγκη του εαυτού των αναγκών του μικρού παιδιού που έχουμε μέσα μας που λέμε. Όταν λοιπόν κάποιος συγκρατεί τα συναισθήματά του, δεν εκφράζει θυμό, δεν δείχνει επιθετικότητα, όχι να είναι επιθετικός απαραίτητα, δεν εκφράζει θρήνο, δεν εκφράζει πένθος. Γενικά αποσύρεται στον εαυτό του επικοινωνιακά. Όταν δεν τα θεωρεί σημαντικά, όταν δεν θεωρεί σημαντικά τις στάσεις του για κίνηση, τις σκέψεις, τα συναισθήματά του, ώστε να αξίζουν να τα μοιραστεί, αυτό οδηγεί με μεγάλη πιθανότητα σε καταθλιπτικές αντιδράσεις και καταθλιπτικούς τρόπους βιώματος. Δεν διεκδικεί καθόλου χώρο για τον εαυτό του και οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν περισσότερο χώρο για να αναπτυχθούν και άρα ο δικός του χώρος περιορίζεται ζωτικά πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι τους οποίους πολύ απλά τους ονομάζουμε ευγενείς.
είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν χώρο στους άλλους πάρα πολύ. Είναι οι άνθρωποι που τους λες, πού θες να πάμε σήμερα, όπου θες εσύ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσή μου, βρε κάποια επιθυμία, όπου θες εσύ, αγάπη μου. Είναι οι ευγενείς, τώρα το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά είναι οι άνθρωποι που σου κάνουν όλα τα χατήρια. Αυτή είναι η συνήθις εξωτερική τους εικόνα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εκφράζουν λοιπόν τα συναισθήματά τους, τις επιθυμίες τους, τις τάσεις τους, αφήνουν χώρο στους άλλους και οι άλλοι, αφού τους αφήνουν χώρο, παίρνουν όλο και περισσότερο. Ένα ωραίο παράδειγμα που χρησιμοποιώ είναι το παράδειγμα του κρεβατιού. Ένα ζευγάρι που κοιμάται, όταν ο ένας από τους δύο συζύγους στριμώχνεται σε μία γωνία και περιορίζεται, ο άλλος δεν παρεξηγείται, αλλά λέει: τι ωραία που έχω περισσότερο χώρο για μένα. Απλώνεται, παίρνει το χώρο που το αφήνει ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, και ο χώρος του άλλου περιορίζεται. Αυτό. Θα προχωράω λίγο, γιατί η Ιωάννα μου στέλνει σημειώματα για το χρόνο. Ας πούμε δύο λόγια και για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και κλείνω με αυτά. Η κατάθλιψη από τη δική μου την οπτική πάντα έχει να κάνει με τη διαφορά ανάμεσα στο «είναι» και στο «θα πρέπει να είναι» κάτι που για μένα είναι σημαντικό, κάτι που αξίζει. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στο «είναι» και στο «θα πρέπει να είναι», τόσο πιο έντονα είναι τα καταθλιπτικά συμπτώματα που βιώνει ένας άνθρωπος. Τόσο πιο μεγάλος είναι ο πόνος. Για να αντιμετωπίσει κάποιος τα καταθλιπτικά συμπτώματα, πολύ απλοϊκά θα το πω, θα μπορούσε να κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, με κατάλληλες μεθόδους να πετύχει να αλλάξει την κατάσταση που είναι και να την πλησιάσει προς την κατάσταση του θα πρέπει να είναι, των επιθυμιών του. Το δεύτερο είναι να αλλάξει την αξιολόγηση της κατάστασης που είναι. Ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα, ρε αδερφέ, υπάρχουν και χειρότερα κτλ. Τρίτον, κάποιος να θεωρήσει την κατάσταση του θα πρέπει να είναι, να τη θεωρήσει λιγότερο επιθυμητή από ό,τι αρχικά τη θεωρούσε. Δηλαδή να μειώσει τους στόχους της ζωής του. Να τους υποβαθμίσει. Αυτό ίσως είναι και το πιο δύσκολο από τα τρία. Η θεραπεία για την κατάθλιψη, η ψυχοθεραπεία και η θεραπεία της κατάθλιψης προκύπτει μέσα από την άρση του καταθλιπτικού βιώματος. Τι σημαίνει άρση? Άρση είναι η διάλυση κάποιου πράγματος και ταυτόχρονα η μεταμόρφωσή του σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτό σημαίνει άρση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε μια κερασιά, το δέντρο, η οποία έχει προέλθει από ένα κουκούτσι κερασιού. Δηλαδή, η άρση του κουκουτσιού, η διάλυση του κουκουτσιού και η μεταμόρφωσή του σε ένα ανώτερο πράγμα θα είναι κερασιά. Η άρση του κουκουτσιού θα είναι κερασιά. Η διάλυση του και η μεταμόρφωσή του σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια και τελικά στο δέντρο της κερασιάς. Δεύτερο παράδειγμα, ο μεταξοσκόλικας, η κάμπια και η πεταλούδα. Η άρση της πεταλούδα, της κάμπιας και η μεταμόρφωσή της σταδιακά σε μια πεταλούδα. Να τονίσω ότι το κουκούτσι και η κερασιά, η κάμπια και η πεταλούδα είναι δύο διαφορετικά μεταξύ τους πλάσματα. Δηλαδή δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη του είδους. Αν κάποιος δεν ξέρει, αν έρθει ένας εξωγήινος από τον Άρη και του δείξουμε ένα κουκούτσι, δεν ξέρει ότι αυτό θα γίνει κερασιά, δεν φαίνεται πουθενά. Έχουμε τη διάλυση λοιπόν του κουκουτσιού και τη μεταμόρφωσή του σε ένα ανώτερο επίπεδο, σε ένα άλλο πλάσμα, το οποίο είναι η κερασιά. Αυτή είναι η θεραπεία της κατάθλιψης. Η άρση του καταθλιπτικού βιώματος και η μεταμόρφωσή του σε ένα ανώτερο επίπεδο. Η κατάθλιψη λοιπόν είναι το κουκούτσι, η κάμπια, η οποία εμπεριέχει τη νέα ανώτερη κατάσταση στην οποία θα μεταμορφωθεί μέσα από τη θεραπεία. Με αυτή την έννοια, και αυτό είναι το πονηρό για μένα στη συστημική ψυχοθεραπεία, η κατάθλιψη είναι βοηθητική. Συχνά λέμε στη θεραπεία ότι η κατάθλιψη και άλλες συμπτωματολογίες είναι λύσεις σε εσωτερικές συγκρούσεις που ο άνθρωπος βιώνει.
Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, να το κλείσω κάπως, είναι προσανατολισμένος σε επιδόσεις και δεν ικανοποιεί τις προσωπικές του ανάγκες. Και αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους, έρχεται η κατάθλιψη με τρομακτικό τρόπο και με πολύ μεγάλο πόνο να σε αναγκάσει να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Τι λένε οι καταθλιπτικοί? Δεν μπορώ. Ασχολούνται με τον εαυτό τους και αναγκάζουν όλους τους ανθρώπους γύρω τους να ασχοληθούν με αυτούς. Αυτή είναι η συνέπεια, ας πούμε, της εμφάνισης του συμπτώματος. Στη θεραπεία της κατάθλιψης είναι πάρα πολύ βοηθητικό να θεωρήσουμε τα καταθλιπτικά συμπτώματα ως καμπανάκι υπενθύμησης. Συχνά και πολύ βαριά καμπάνα. Να δούμε τα καταθλιπτικά επεισόδια ως βοηθούς, ως συμβούλους των προσωπικών μας αναγκών. Συχνά άγαρμπους, απότομους, σκληρούς, αλλά που σίγουρα έχουν καλές προθέσεις και μεταφέρουν μηνύματα βοηθητικά για την προσωπική μας ευεξία. Να τους δούμε ως ένα καλό φίλο, ο οποίος αναγκάζεται να μου μιλήσει άσχημα, ακόμα και να ρισκάρει τη σχέση του μαζί μου με το να μου μιλήσει άσχημα και να με απειλήσει, να μου κάνει να με σπρώξει, να μου κάνει κακό, να με χτυπήσει. Ένας φίλος, ο οποίος θα το κάνει για το καλό μου, για να με συνεφέρει και να με αναγκάσει να ακούσω πράγματα που δεν ακούω, δεν τολμάω να ακούσω εγώ, ακόμα και εγώ από τον ίδιο μου τον εαυτό. Όσο πιο δυνατά φωνάζει αυτός ο φίλος, όσο πιο έντονα δηλαδή είναι τα καταθλιπτικά συμπτώματα, τόσο πιο μεγάλες είναι οι επιθυμίες μου. Τόσο πιο πολύ καταπιεσμένες είναι οι πραγματικές εσωτερικές μου ανάγκες. Που αυτή η ανεπιθύμητη και απρόσκλητη φίλη μου, η κατάθλιψη, ήρθε να μου πει. Κάνοντας μία και περισσότερες ειλικρινές συζητήσεις μαζί της με την κατάθλιψη, ακούγοντας αυτά που θέλει να μας πει, τις ανάγκες μας που έχουμε ξεχάσει να ικανοποιούμε, μπορούμε κάθε στιγμή να αποφασίσουμε συνειδητά σε ποιες από αυτές θα μπορούσαμε ίσως να ρίξουμε και μία δεύτερη ματιά. Μήπως τελευταία έχουμε παραμελήσει στιγμές και γεγονότα που κάποτε μας έδιναν χαρά και ικανοποίηση? Μήπως τελευταία έχουμε αλλάξει την αναγκαία για την ψυχική μας υγεία ισορροπία ανάμεσα στην πλευρά μας των αναγκών, στις εσωτερικές μας ανάγκες και στην ικανοποίηση των έξω, την απαραίτητη ισορροπία, μήπως την έχουμε διαταράξει? Μήπως, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε ευχαρίστηση μόνο μέσα από τις ικανότητές μας και όχι από την ίδια μας την ύπαρξη και την παρουσία μας στη ζωή? Μήπως οι δικοί μας άνθρωποι έχουν συνηθίσει να μας δείχνουν την αγάπη τους μόνο όταν παρέχουμε και όχι όταν είμαστε εμείς, χωρίς δώρα και χωρίς προσφορές? Μήπως πολλές από τις επιθυμίες μας έχουν καταπιεστεί ή έχουμε επιτρέψει να καταπιεστούν για πολύ καιρό? Μήπως είναι καιρός να μιλήσουμε ειλικρινά μόνοι σε ένα δωμάτιο με τον εαυτό και με την κατάθλιψή μας και να ακούσουμε τι έχει να μας πει? Βασική προϋπόθεση για να αντιδράσει κάποιος καταθλιπτικά είναι να θέλει πράγματα από τη ζωή του. Κάθε άνθρωπος που θέλει πράγματα από τη ζωή του είναι ικανός να αντιδράσει καταθλιπτικά σε κάποιες καταστάσεις της ζωής και με αυτόν τον τρόπο έχει την ευκαιρία να έρθει ξανά σε επαφή με τις προσωπικές του ανάγκες ή, όπως λέμε στην ψυχοθεραπεία, με το μικρό παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλησπερίσω και να εκφράσω την ευχαριστία μου στο Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Δημητριάδος κύριο Ιγνάτιο, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά, διότι από μικρός παρακολουθώ τις εκπομπές στο Αρχονταρίκι, καθώς δεν ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρόεδρο διευθυντή της Ακαδημίας Βόλου, τον κύριο Καλαϊτζίδη, για αυτή την ευγενική πρόσκληση και που μου δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σήμερα να επικοινωνήσω μαζί σας. Το θέμα που μου δόθηκε εμένα να αναπτύξω εδώ στην σύναξή μας την σημερινή είναι κατάθλιψη και χριστιανική ζωή με δύο υποθέματα, δηλαδή με δύο παραμέτρους πάνω στο ζήτημα αυτό. Η μία έχει να κάνει με το ερώτημα, έχει το δικαίωμα ο χριστιανός να αφήνεται στην κατάθλιψη, δηλαδή σε αυτή τη ροπή της θλίψεως? Και το δεύτερο, ένα ωραίο ερώτημα, πώς αναβιώνεται μέσα στην καθημερινότητα η χαρά, δηλαδή πώς τελικά μπορεί κανείς να βρει τη χαρά μέσα στην καθημερινή του ζωή, αυτή την καθημερινότητα που όλοι θέλουμε να εξορκίσουμε από τη ζωή μας,
που αισθανόμαστε ως βάρος χρονικό πάνω μας, που αισθανόμαστε ως θάνατο που μάχεται μαζί μας και που τελικά αισθανόμαστε ως ρουτίνα. Γι' αυτό και όλοι μιλάμε για μια καθημερινή ρουτίνα την οποία θέλουμε να αποτινάξουμε μέσα από διάφορα πράγματα τα οποία κάνουμε και ιδιαίτερα μέσα από τις εορτές τις οποίες έχουμε θεσπίσει ως κοινωνία και γενικότερα μέσα στην καθημερινότητά μας. Τώρα, εάν έχει το δικαίωμα ο χριστιανός στη θλίψη, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πούμε έτσι εξ αρχής εισαγωγικά ότι ναι, βέβαια έχει το δικαίωμα στη θλίψη, αλλά όμως να μην γίνεται όμως μία ταύτιση, όπως στις μέρες μας παρατηρούμε πάρα πολλές φορές, της θλίψεως με την ουσία της χριστιανικής ζωής. Δηλαδή σήμερα βλέπουμε ότι έχει ταυτιστεί κατά κάποιο τρόπο η χριστιανική ασκητική νύψη με τη θλίψη. Δηλαδή έχουμε μπερδέψει την νύψη με τη θλίψη σήμερα. Οπότε βλέπουμε πάρα πολλούς χριστιανούς αδελφούς μας να μπερδεύονται και να μένουν σε ένα ύφος και όχι σε ένα ήθος χριστιανικό, ένα ύφος στυλιζαρισμένο, το οποίο πιστεύουν ότι αυτό αρμόζει και πρέπει στο χριστιανό. Πρόσωπα σκυθρωπά, κορμιά πολύ μαζεμένα, δεν έχουν κίνηση, αρμονία. Γενικότερα ένας ψυχισμός ο οποίος είναι με μία παθολογική μορφή στραμμένος εσωτερικά. Και αυτό που βλέπουμε όλοι και εμείς σαν κληρικοί είναι ότι λείπει η χαρά από τα πρόσωπα των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία. Τώρα για την κατάθλιψη, εισαγωγικά δεν θα πω κάτι, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Γκουσκουσκίδης τα είπε πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ, δεν χρειάζεται να πω και κάτι άλλο, τα είπε πάρα πολύ όμορφα, το μόνο που θα ήθελα έτσι να πω είναι ότι εκτός όλων αυτών των πάρα πολύ σημαντικών που ακούσαμε, η κατάθλιψη έχει και κάτι άλλο, το οποίο εντοπίζεται σε μία βαθιά πτώση του ανθρώπου. Δηλαδή, ο Κορνήλιος ο Καστοριάδης, στα ψυχαναλυτικά του κείμενα, παρόλο που δεν ήταν άνθρωπος της πίστεως και με τη στενή έννοια της Εκκλησίας, έλεγε ότι διακρίνουμε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή μία βαθιά πτώση. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος ενδογενός έχει φέρει μέσα του μία πτώση. Και αυτή η πτώση, αν θέλουμε έτσι λίγο να την ορίσουμε, είναι μία βαθιά ενοχή. Μία ενοχή σε δύο βασικές ορμές του ανθρώπου που από τη γέννησή του τον ακολουθούν. Η μία είναι η επιθετικότητα και η άλλη είναι η σεξουαλικότητα, οι οποίες και οι δύο υπάρχουν από την πρώτη στιγμή που υπάρχει άνθρωπος. Και αν αυτές δεν διαχειριστούν σωστά, αλλά παρά τα αυτά προσθέτουν ένα άγχος, τότε πάρα πολλές φορές φτάνουμε σε αυτό που λέμε αυτομίσος, δηλαδή ο άνθρωπος να δημιουργεί ένα μίσος προς τον ίδιο τον εαυτό του και μετά να έχει μια αυτοτιμωρία, δηλαδή διαρκώς να δημιουργεί περιστατικά στη ζωή του όπου δεν τον αφήνουν να είναι χαρούμενος. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως λέει ο πατήρ Αλέξανδρος ο Σμέμαν, έχουν μια ενοχή που στη χαρά. Μόλις χαρούνε δεν το επιτρέπουν αυτό στον εαυτό τους. Κάνουν τα πάντα για να το ματαιώσουν αυτό. Και ακόμη και μέσα στην Εκκλησία το βλέπουμε αυτό πολλές φορές, ότι όταν έρθει η χαρά, τι λέμε αμέσως? Λέμε ότι ναι, δεν πρέπει να χαρώ και πολύ, γιατί θα έρθει σταυρός τώρα, θα έρθει θλίψη τώρα, τώρα έρχεται πειρασμός. Δηλαδή αυτοματαιώνουμε την χάρη του Θεού, το χάρισμα της χαράς που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, διότι μέσα μας υπάρχει μία ενοχή απέναντι στη χαρά. Πώς εγώ που είμαι έτσι, αυτά είναι ασυνείδητες βέβαια διαδικασίες, δεν είναι μέσα στη συνείδηση έτσι, σε πρώτο επίπεδο, είναι σε βαθύτερο επίπεδο. Πώς λοιπόν εγώ που έχω αυτές μέσα μου τις ενοχές, που νιώθω ένοχος, έχω τη δυνατότητα να μετέχω στη χαρά? Έτσι, και γι' αυτό πάρα πολύ ωραία το λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, ότι η σύγχρονη χριστιανή και ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μια βαθιά ενοχή στην χαρά. Κοιτάξτε, του μεγάλου κανόνος ήταν τις προάλλες. Και ακούγαμε στην Εκκλησία μια ακολουθία η οποία σε πολλούς φαίνεται βαρετή, κουραστική, δεν καταλαβαίνουμε και καλά τη γλώσσα, μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Και ακούγαμε συνέχεια ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν, ξανά πάλι ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν. Μόνο αυτό καταλαβαίνουμε, τώρα δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τι είναι όμως όλο αυτό? Τι είναι όλο αυτό? Είναι ουσιαστικά, δηλαδή σε πρώτο επίπεδο, θα λέγαμε ότι είναι
μια ανθρώπινη καρδιά η οποία είναι ερωτευμένη με τον Θεό, με τον Χριστό και ζητάει την αγάπη του Χριστού, ζητάει το έλεος. Αν πάμε τώρα πίσω από αυτό, θα δούμε το ανθρώπινο πρόσωπο μέσα στο δράμα της ενοχής του, όπου μια κοινωνία παλαιού τύπου, παλαιά σκοπής κοινωνία, προσπαθεί να εκφράσει και να αρθρώσει σε λόγο, όπως έλεγε ο Λακάν, δηλαδή αυτή την ανάγκη, την εσωτερική, να την κάνει λόγο, να την εκφράσει την ενοχή του. Να διαπραγματευτεί αυτό το αίσθημα της πτώσης του, της αδυναμίας του να υπάρξει σε ακεραιότητα και σε πληρότητα, να το διαπραγματευτεί με το Θεό του. Και έτσι τότε αυτή η ακολουθία αποκτά ένα τεράστιο νόημα, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί διαρκώς να αρθρώσει αυτή την ενοχή του, να τη βγάλει προς τα έξω. Άλλωστε, αυτό είναι και η εξομολόγηση. Ο ίδιος ο Φρόιντ μιλούσε για την ανάγκη της εξομολόγησης με την έννοια ότι τι είναι η εξομολόγηση, αυτό το πράγμα, η προσπάθεια να αρθρώσει ο άνθρωπος αυτό που δεν μπόρεσε, τα αιτήματα, τις ανάγκες της ψυχής του που δεν μπόρεσε να αρθρώσει. Τώρα, για την κατάθλιψη ακούσαμε δύο λόγια. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο σήμερα έχουμε έτσι την ακριβή αντίληψη τελικά τι είναι η χριστιανική ζωή, διότι υπάρχει τέτοια παραχάραξη, τέτοια παραμόρφωση, όπου πλέον είμαστε λίγο χαμένοι, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς, παρουσιάζεται κάτι ως χριστιανικό, δεν είναι. Και το φοβερό είναι ότι πολλές φορές παρουσιάζεται και κάτι ως πατερικό και δίνονται και μάχες, ενώ δεν είναι πατερικό. Έτσι, και το παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο, αποσπώντας κομμάτια ή αποκόβοντας λόγους των πατέρων, ας πούμε, και κολλώντας το εκεί που ακριβώς θέλουν για να εξυπηρετήσουν άλλους εσωτερικούς σκοπούς και ανάγκες. Λοιπόν, εγώ θα πω έτσι λίγο, πολύ έτσι επιγραμματικά, τι δεν είναι χριστιανική ζωή σε σχέση πάντα όμως με το θέμα μας που έχει να κάνει με την κατάθλιψη. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι εσωστρέφεια και απόσυρση από την πραγματική ζωή, ματαιώνοντας τη ζωή μας για χάρη κάποιας άλλης ζωής. Δηλαδή, εμείς σήμερα δεν ζούμε τη ζωή που μας χαρίζει ο Θεός για να ζήσουμε μια άλλη ζωή η οποία θα έρθει. Αλλά αυτό δεν είναι χριστιανικό. Και αν θέλετε, συνέχεια μπορούμε να το αναπτύξουμε, γιατί είπα επιγραμματικά τελείως, διότι αν μπω στο κάθε θέμα, θα φύγω μετά από κανένα μήνα για την Κρήτη. Λοιπόν, το άλλο, δεν είναι τακτοποίηση του εγώ, του εγώ μου, δηλαδή της ψυχούλας μου, του εαυτούλη μου, της σωτηρίας μου. Στο χριστιανισμό μέσα, ας πούμε, σωζόμαστε πάντα σε σχέση με κάποιον άλλον, με κεφαλαίο, το άλλο Θεό ή με ένα άλλο πρόσωπο. Και ο άνθρωπος, εάν έρθουμε και στην ψυχολογία και στην ψυχανάλυση, δεν είναι άνθρωπος εάν δεν σχετιστεί με έναν άλλο. Το μωρό δεν ξέρει τον κόσμο μόνο σε σχέση με έναν άλλο, με τη μητέρα του. Γι' αυτό και αργότερα θα πει ο πατέρας να σπάσει τη διάδα και να το φέρει σε τριάδα και ούτω καθεξής, όλα αυτά που ξέρουμε στην ψυχολογία. Δεν είναι επίσης τήρηση κάποιων εξωτερικών εντολών τελείως μηχανιστικά. Έτσι, ως χριστιανός δεν κάνω κάτι, αλλά ζω κάπως. Έτσι, έχει τεράστια διαφορά αυτό. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Στη φιλοσοφία, ας πούμε, το ιδεώδες είναι να φτάσει, ας πούμε, ένας άνθρωπος να αποκτήσει κάποιες αρετές. Να γίνει αγαθός, καλός, φιλόξενος. Εκεί τελειώνει. Έτσι. Λοιπόν, στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι σκοπός μου να γίνω ένας καλός άνθρωπος. Γιατί αν ήταν έτσι, θα μπορούσα να πάω να γίνω ένας πρόσκοπος, να πάω σε μια οργάνωση, να ενταχθώ σε έναν χώρο κοινωνικό, πολιτιστικό, που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλοί. Δεν είναι σκοπός η απόκτηση των αρετών. Οι αρετές είναι μέσα. Σκοπός είναι η συνάντηση με τον Χριστό. Οι αρετές είναι σκαλοπάθια. Είναι μέσα τα οποία περνάω. Και μάλιστα πρέπει να τα περνάω και ένα-ένα, γιατί εάν τα πάω δύο-δύο, γιατί επειδή η ζωή μας μέσα έχει μια φοβερή βιασύνη, το οποίο το έχουμε μεταφέρει αυτό και στην Εκκλησία, βιαζόμαστε πάρα πολύ να γιάσουμε. Βιαζόμαστε πάρα πολύ να δούμε φώτα, βιαζόμαστε να δούμε οράματα, βιαζόμαστε να γίνουμε άγιοι, να μοιάσουμε στους Αγίους. Όλο αυτό δημιουργεί μέσα μας, ας πούμε, δεν είναι απλώς μια βιασύνη,
αλλά δημιουργεί ένα ιδεώδες, το οποίο είναι λίγο άφταστο, και όταν το ιδεώδες είναι άφταστο και φαντασιακό, τότε πάντα είσαι πολύ μικρός, με αποτέλεσμα να ενοχοποιείς διακώς τον εαυτό σου που δεν φτάνει σε αυτό το μέγα πρότυπο. Και τα συναξάρια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά διαμορφώθηκαν και σε μια εποχή όπου ήταν ανάγκη να ηρωποιηθεί ο Άγιος. Πολύ ωραίο αυτό, στην τουρκοκρατία, όλο αυτό είχαμε ανάγκη από πρότυπα, αλλά χάθηκε κάτι που υπάρχει στα αρχαία συναξάρια, αν διαβάσουμε τη λαυσαϊκή ιστορία, τα γεροντικά, ή βίους αρχαίους, δηλαδή που έχει γράψει ο Σιμεών ο μεταφραστής. Εκεί τι θα δείτε, ότι δεν περιγράφεται μόνο, τα επιτεύγματα των Αγίων, αλλά και οι αδυναμίες τους, τα πάθη τους, οι πτώσεις τους. Έτσι. Γι' αυτό να προτιμάτε να διαβάζετε πιο αρχαία έτσι, κείμενα, δηλαδή γεροντικά, λαυσαϊκή ιστορία και όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία εκεί βλέπουμε μια πιο φιλάνθρωπη μαθιά. Όχι τα άλλα δεν είναι καλά, απλούστατα υπερτονίστηκε ένα στοιχείο πιο πολύ από τα υπόλοιπα. Επίσης, χριστιανική ζωή δεν είναι η λατρεία του διαβόλου και της καταστροφολογίας. Αυτό το πράγμα δηλαδή, το οποίο έχει μέσα, δυστυχώς κάποιες φορές και κάποια παρανοϊκά στοιχεία, σχιζοειδή στοιχεία, τα οποία επικαλύπτονται με το χριστιανικό μανδύα, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος Πορφύριος τι έλεγε για τα θέματα αυτά, ότι έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με τον Χριστό. Σε ένα μέσο χριστιανικό σπίτι, ιδιαίτερων των ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι ζουν πνευματική ζωή, πρέπει να λέγεται η λέξη διάβολος 90 φορές και 10 ο Χριστός. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Και τελευταίο, η χριστιανική ζωή δεν είναι ρόλος. Δηλαδή, χριστιανός δεν είναι ρόλος, δεν είναι ένα κουστούμι που το φοράω για να αποκτήσω ένα κοινωνικό προφίλ, για να μπορέσω να αυτοεπιβεβαιωθώ, για να μπορέσω να άρχισα να καλύψω κάποιες ανάγκες του εγώ μου, έτσι. Τι είναι η χριστιανική ζωή, το λέει πάρα πολύ όμορφο ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει, μιλάει για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και λέει ότι ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πρόσκοδοξης. Έτσι. Δηλαδή, είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεύτερος καρπός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος είναι η χαρά. Η χαρά την οποία εμείς την έχουμε ξεχάσει. Και πολλές φορές δεν ταυτίζεται, δεν ταυτοποιείται με τη χριστιανική ζωή. Η μεγαλύτερη κατηγορία που απίφθηναν πάρα πολλοί φιλόσοφοι της Δύσεως, και έτσι να αναφέρουμε ένα, ο Νίτσε, προς τους χριστιανούς, ξέρετε ποια ήταν η μεγαλύτερη κατηγορία? Ότι οι χριστιανοί δεν είναι χαρούμενοι. Ότι έχουν χάσει τη χαρά τους οι χριστιανοί. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες που απίφθηναν ο Νίτσε, ας πούμε, τον θυμόμαστε τώρα μια στιγμή, προς τους χριστιανούς. Και αυτό είναι μια αλήθεια, το οποίο το βλέπουμε. Τι έλεγε ο μεγάλος γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης? Έλεγε ότι όπου υπάρχει η έλλειψη της χαράς, εκεί υπάρχει απουσία του Θεού. Εάν δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει Θεός εκεί. Και ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμα λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο, λέει ότι πηγή της ψευδούς θρησκείας είναι η ανικανότητα να χαρείς. Ή μάλλον η άρνηση της χαράς, να αρνείσαι τη χαρά, ενώ η χαρά είναι απόλυτα ουσιώδης, επειδή δίχως αμφιβολία αποτελεί καρπό της παρουσίας του Θεού. Δεν μπορεί λέει κάποιος, λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμα, να γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός και να μην είναι χαρούμενος. Αλλά γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι? Γιατί δεν πιστεύουμε στο Θεό? Πού πιστεύουμε? Σ' αρετές μας, στα κατορθώματά μας. Πιστεύουμε ότι εμείς κερδίζουμε την υπόθεση. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιος μας αγαπάει, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε υπέροχοι, φοβεροί. Δηλαδή στην Εκκλησία δεν σωζόμαστε επειδή είμαστε κάποιοι, αλλά επειδή κάποιος σε αγαπάει. Όπως το ίδιο συμβαίνει και σε σχέση με τη μητέρα και τον πατέρα μας. Όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Γκουσκίδης, ναι, δυσκολεύει λίγο. Λοιπόν, γι' αυτό το έχω γράψει εδώ πέρα, αν κάνω λάθος. Λοιπόν, ότι δεν είναι η αγάπη, δεν μπορεί να είναι, δηλαδή να επιβραβεύεσαι ότι αν κάτι κάνεις, τότε σε αγαπάω. Κατά τον ίδιο τρόπο,
Ο Θεός μας αγαπάει και τίποτα να μην κάνουμε. Δεν σωζόμαστε επειδή είμαστε κάποιοι, αλλά επειδή κάποιος μας αγαπάει. Τώρα στο ερώτημα, αν μπορεί κάποιος χριστιανός να πέσει στη θλίψη, βεβαίως και μπορεί να πέσει στη θλίψη, με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φθαρτός, τρεπνός, ο οποίος τέρπει, δηλαδή έχει μια αποδόμηση μέσα του. Υπάρχει μια αποδομητική ορμή που λέει και ο Μάξιμος Ομολογητής, και μέσα σε αυτή τη φθορά που έχει υπάρχουν και όλοι αυτοί, υπάρχει και όλη αυτή η υπαρξιακή του πρίκα που λέει ο Κάφκα, δηλαδή έχουμε ας πούμε κληρονομικές παθήσεις, έχουμε γονιδιακές καταστάσεις, έχουμε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ευρύτερο. Αυτό θα κάνει καθυλώσεις στην ψυχή μας, θα επιφέρει τραυματισμούς, θα επιφέρει κάποιες ας πούμε καταστάσεις, οι οποίες ναι βεβαίως και μπορούν να οδηγήσουν στη θλίψη. Αλλά σε καμία περίπτωση να μην ταυτίζεται η θλίψη με τη χριστιανική ζωή. Επίσης, ναι, τα λεπτά ήρθανε. Λοιπόν, επίσης, να πούμε ότι επίσης ο άνθρωπος, εκτός ότι έχει μέσα του μια ενδογενή ας πούμε αδυναμία να υπάρξει στην ακεραιότητα και καθ' ολοκληρία, είναι και το γεγονός ότι είναι αμαρτωλός, αλλά αμαρτωλός όχι με αυτή την έννοια που έχει επιφορτιστεί σήμερα, δηλαδή με μια νομική έννοια. Αμαρτωλός ποιος είναι? Ο άνθρωπος που αστοχεί να υπάρξει σε πληρότητα, που αστοχεί να εκφράσει και να καλύψει μέσα από την αποκάλυψη που κάνει ο Χριστός ως τρόπο ζωής σε επαφή με τις ανάγκες του, τις πραγματικές. Και έτσι οπωσδήποτε αμαρτάνομαι καθημερινά. Εδώ θέλω να πω ότι προηγουμένως που είπα για το φόβο της αμαρτίας, θέλω να σας πω το εξής, ότι λέει ο πατήρ Αλέξης Σμέμαν ότι ο φόβος της αμαρτίας, γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι εντάξει, να μην φοβόμαστε δηλαδή την αμαρτία, να μην κάνουμε αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Ναι, αλλά ο φόβος της αμαρτίας δεν μας αποκλεί από την αμαρτία. Έτσι, διότι στην αμαρτία θα πέσουμε. Δηλαδή, η αστοχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και πολλές φορές μία αμαρτία, μία αστοχία, όπως θέλετε το πείτε το, είναι πολύ πιο ευλογημένη από μία αλαζονία της αρετής. Δηλαδή, μία πτώση πολλές φορές σου ωφελεί περισσότερο από την νομιζόμενη αρετή σου. Από την αίσθηση ότι είμαι καλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο βέβαια να δημιουργηθεί στον άνθρωπο αυτή η εντύπωση, έτσι. Πάρα πολλές φορές, οι οποίοι πάρα πολλοί άνθρωποι λένε τι να εξομολογηθώ, επειδή είμαι πάρα πολύ καλά, τι να πάω να πω. Ναι, δημιουργεί αυτή. Τις προάλλες στο χωριό εκεί στην Κρήτη που είμαι, είναι ανθρωπάκια έτσι πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ ωραία και από τα ορεινά κατεβαίνουν. Ήρθε λοιπόν ένας παππούλης εκεί να εξομολογηθεί. Τον ρώτησα αν κάτι θέλει να πει, αν κάτι νιώθει μέσα του, αν τ' άλλο. Όση ώρα τον ρώτησα, μου λέγε. Του λέω, έχει κάτι με τις βαρύνσεις, λέει, πώς. Λέω, Παναγία μου, τι θα μου πει τώρα, αν ανοίξω στόμα του, ας πούμε. Του λέω, ορίστε, σας ακούω. Λέει, δεν έχω τίποτα. Υπάρχει. Τι να κάνουμε. Γιατί όση ώρα τον έβλεπα τόσο πολύ που συμφωνούσε, λέω, να δεις που εδώ θα κάτσουμε μία ώρα, λέω. Λοιπόν. Τώρα, ας έρθουμε στο τελευταίο μέρος. Πόσο έχουμε ακόμη? Έχουμε. Λοιπόν. Πώς αναβιώνεται τώρα η χαρά στην καθημερινότητά μας? Καταρχήν θέλω να πω ότι μόνο στην καθημερινότητά μας αναβιώνεται η χαρά. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πλαίσιο. Εμείς δημιουργούμε μέσα μας πάντα. Ο άνθρωπος επειδή δεν είναι προετοιμασμένος, δεν έχει τέλος πάντων την αγωγή που χρειάζεται, δεν έχει τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία θα απαιτούνταν. Ο άνθρωπος, ειδικά ο σημερινός, φοβάται πάρα πολύ και αποστρέφεται τον πόνο. Όλοι οι άνθρωποι αποστρέφουν τον πόνο, αλλά η παλαιότερη γενιά είχε αντοχές απέναντι στον πόνο, ίσως διότι την βοήθησε και ο τρόπος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε. Ωστόσο, ο σημερινός άνθρωπος δεν τον αντέχει. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί φαντασιακούς ψευδοπαραδείσους. Δηλαδή, να πιστεύει πάντα ότι σε ένα άλλο σπίτι του γειτόνου όλα είναι υπέροχα. Σε μία άλλη σχέση που θα έκανα θα ήταν τέλεια. Του αλουνού το παιδί είναι πολύ καλό. Αν δεν ζούσα στο Βόλο και ζούσα στην Κρήτη, τι ωραία που είναι εκεί, ήταν υπέροχα.
Έτσι πήγα σε ένα μοναστήρι μια φορά και το είπα σε ένα γέροντα αυτό. Του λέω: τι ωραία που είναι εδώ πέρα, παράδεισο λέει εδώ πέρα. Μου λέει: ναι, αλλά στον παράδεισο έπεσε ο Αδάμ. Δηλαδή. Έτσι. Δεν έχει σημασία, δηλαδή. Απλά εμείς φαντασιωνόμαστε ότι κάπου αλλού υπάρχει καλύτερο. Υπήρχε κάποτε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια γυναίκα, τον είχε πρίξει τον καημένο. Λοιπόν, και όταν πέθανε λοιπόν η γυναίκα του, είπε: τώρα λυτρώθηκα, θα πάρω μια άλλη γυναίκα. Έτσι. Να περάσει τουλάχιστον ωραία χρόνια. Περάσανε ένα-δύο χρόνια, τον είδε ένας γνωστός του. Του λέει: πώς πάει, λέει, με την καινούργια γυναίκα. Λέει: άστα, λέει, τα ίδια της συγχωρεμένης. Λοιπόν. Δεν υπάρχει λοιπόν κάπου αυτός ο ψευδοπαράδεισος που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει. Οπότε η χαρά και η παρουσία του Θεού ως χαρά του Χριστού μας αναβιώνεται μέσα στην καθημερινότητα των σχέσεων, στην πραγματική ζωή που εμείς τη λέμε ρουτίνα. Πώς λοιπόν τώρα, έτσι να πούμε δύο-τρεις σκέψεις. Το είπαμε το πρώτο, όταν διώξουμε από μέσα μας, και δεν είναι τόσο εύκολο βέβαια, αλλά με τη βοήθεια της εξομολογήσεως και τη μυστηριακή χάρη, διώξουμε αυτή την ενοχή μας απέναντι στη χαρά. Έτσι, και είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να χαρούμε. Το δεύτερο, ότι να πάψουμε να πιστεύουμε τόσο πολύ απόλυτα στον εαυτό μας, αυτό με το παρεξηγείται. Βεβαίως και χρειάζεται ένας άνθρωπος να πιστεύει στις δυνάμεις του και στον εαυτό του, βεβαίως, να έχει μια καλή εικόνα δηλαδή του εαυτού του, αλλά όχι με αυτή την αυτοκαταστροφική αλαζονία και την αρχισιστική διάθεση. Έτσι, η οποία αυτή διάθεση είναι αυτοκαταστροφική. Εάν πιστεύεις στο έλεος του Θεού, στην αγάπη του Θεού, τα πράγματα γίνονται πιο απλά μες στην καθημερινότητα, διότι δεν έχει το άγχος να πετύχει. Δεν έχει το άγχος να είναι ο τέλειος. Δεν έχει το άγχος να είναι ο αναμάρτητος, ο ατσαλάκωτος. Μέσα στο χριστιανισμό είναι αυτό πάρα πολύ έντονο, να μην είμαστε ατσαλάκωτοι. Φοβόμαστε πάρα πολύ μην ακουστεί κάτι για το όνομά μας. Φοβόμαστε πάρα πολύ μην χαλάσει το προφίλ μας. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος μετανοούντων κατά τους πατέρες. Σήμερα, αν κάποιος μπει, φανταστείτε έναν άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία εδώ στο κεντρικό ναό του Βόλου να βγει μπροστά στο Σολέα και να σας πει τις αμαρτίες του. Θα τον αγκαλιάσετε, θα νιώσει όμορφα, θα νιώσει αδελφότητα, αγάπη αυτός ο άνθρωπος, ή θα νιώσει επίκριση, κατάκριση, θα νιώσει απόρριψη, περιθωριοποίηση. Είναι εύκολο αυτό να γίνει? Δεν νομίζω. Γι' αυτό κρυβόμαστε όλοι κάπου σε μια γωνιά του ναού και με τον παπά λέμε τις αμαρτίες μας. Να μην τις ακούσει κανείς άλλος. Γιατί κινδυνεύουμε από τον άλλο πολλές φορές στο διασυρμό. Δεν υπάρχει αυτό το κλίμα. Επίσης, η χαρά αναβιώνεται όταν δεν ξορκίζουμε το χρόνο μας. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς σήμερα στην καθημερινότητα μας τι κάνουμε? Μόλις τελειώσει μία μέρα, δηλαδή και τώρα που θα τελειώσουμε, ας πούμε, πιστεύω σήμερα να μην το πείτε, να φύγετε από εδώ όμορφα, αλλά λέμε τώρα, θα πάτε σπίτι και τι θα πείτε πριν ξαπλώσετε? Θα πείτε: δόξα σοι ο Θεός, τι ωραία μέρα που ήταν και σήμερα. Θα πείτε: ουφ, πέρασε και αυτή η μέρα. Αυτό θα πούμε. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα με το χρόνο. Δεν βιώνουμε τη ζωή ευχαριστιακά και δοξολογικά. Είναι άγχος η ζωή για μας. Ο χρόνος είναι άγχος. Ουφ, πέρασε και αυτό το πράγμα. Ενώ δεν είναι αυτονόητο. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Και είναι κάλεσμα. Είναι κάλεσμα. Όταν επίσης η χαρά αναβιώνεται... 5 λεπτά καθυστερήσεις, ναι. Η χαρά αναβιώνεται όταν καταργήσουμε και τις ταμπέλες του καλού και του κακού. Όταν δηλαδή του τέλειου και του αδύναμου, δηλαδή όταν μπορέσουμε να δούμε όλα τα πράγματα μέσα στην πρόνοια του Θεού, να μην κατηγοριοποιούμε τη ζωή μας, να μην βάζουμε ταμπέλες. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, αυτό γιατί να μου συμβεί, έπρεπε κάτι άλλο να μου συμβεί. Οπότε δεν αποδεχόμαστε την πραγματικότητα στη ροή της, όπως συμβαίνει. Αλλά στυλιώνουμε τα ποδάρια μας απέναντι στο ρέμα, δεν ρέουμε στο ρέμα. Το ρέμα, κοιτάξτε, εάν αφαιθείς μέσα στο ρέμα, μέσα στη ροή των πραγμάτων, το ποτάμι είτε είναι ράθυμο, είτε είναι ορμητικό, θα σε πάει στη θάλασσα. Δηλαδή είτε είναι ράθυμη ζωή είτε ορμητική, στην αγκαλιά της θάλασσας θα σε ρίξει. Οπότε εάν αφινόμαστε στη ροή των πραγμάτων χωρίς να αντιστεκόμαστε με στεγανά του νου μας, καλό, κακό, δεν έπρεπε, έπρεπε, και όλα αυτά που βάζουμε εμείς για να ορίζουμε με ένα έλεγχο
του εγωισμού μας πάνω στα πράγματα, έτσι. Εάν αυτό δεν υπάρχει, αφινόμαστε στην πρόνοια του Θεού, τότε τα πράγματα ρέουν με έναν τρόπο ο οποίος φέρνει χαρά στη ζωή μας. Γιατί λες ότι αν όλα είναι πάρα πολύ όμορφα, δόξα τω Θεώ. Αλλά και αν όλα δεν είναι τόσο καλά, κάτι πρέπει να μάθω. Ένα μάθημα έχει να μου δώσει αυτή η δοκιμασία που περνάω. Οπότε πάλι δόξα τω Θεώ. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι εάν θέλουμε να χαρούμε, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν την, από αυτή την αδυναμία και από αυτή την παγίδα την τεράστια, να πιστεύουμε ότι για να χαρώ πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν περιμένετε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να χαρείτε, δεν πρόκειται ποτέ να χαρείτε. Γιατί πάντα θα υπάρχει ένα αλλά. Λέμε, μα αφού είμαι έτσι, πώς να είμαι χαρούμενος, μα αφού μου συνέβη αυτό στη ζωή μου, πώς. Αυτά όμως τα αφού δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα θα υπάρχει ένα αφού, ένα γιατί. Πάντα θα υπάρχει. Οπότε αποδέχομαι όλη αυτή την πραγματικότητα, δέχομαι αυτό ως ένα σχέδιο σωτηρίας μου από το Θεό, κυλώ σε αυτό και ζω μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Τελειώντας, θέλω να πω, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό που ήθελα να πω, έχουμε 2 λεπτά, έτσι. Λοιπόν, ότι ένα πρόβλημα που εγώ βλέπω και το πέρασα και εγώ πάρα πολύ έντονο, είναι ότι μέσα στο χώρο το δικό μας, δηλαδή τον εκκλησιαστικό, όπως το είπα στην αρχή, ματαιώνουμε τη ζωή για χάρη κάποιες άλλες. Τι κάνουμε, ματαιώνουμε και τις χαρές, τις απλές που μας δίνει ο Θεός, χάρη μια μεγάλης χαράς. Αυτό μου θυμίζει κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι καταπιεσμένες, οι οποίες ποτέ δεν εξέφρασαν τις βαθύτερες επιθυμίες τους, ζουν σε ένα γάμο πάρα πολύ συμβατικό και λένε δεν πειράζει, θα ζω σε αυτή την κόλαση με την προσδοκία να παντρέψω το παιδί μου, ας πούμε. Είναι μια χαρά για αυτούς αυτό το πράγμα. Έτσι. Μια ψευδοχαρά που δεν είναι τίποτα στην πραγματικότητα. Ναι, 10 λεπτά γυρνά σπίτι, τα ίδια πάλι. Όμως, οι άγιοι της Εκκλησίας δεν λένε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι πολλές φορές παρουσιάζουμε κάτι σαν χριστιανικό ή πατερικό, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Δηλαδή, ο Γέρο Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος πλέον, τι έλεγε. Έλεγε ότι από τις μικρές αγάπες πάμε στις μεγάλες. Γι' αυτό λέει να τα χαίρεστε όλα. Το μπάνιο, τη θάλασσα, το φαγητό, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα ζώα, τα φυτά, όλη τη ζωή να τη χαίρεστε. Γιατί λέει από τις μικρές αγάπες θα πάμε στη μεγάλη που είναι ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις μέσα μας να χαρούμε στα μικρά και απλά, δεν θα χαρούμε ούτε στα μεγάλα. Δεν υπάρχει προϋπόθεση να χαρούμε σε κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή, είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ανικανότητα δεξιότητα, ας πούμε, να χειριστεί κάποια πράγματα, του δίνεις κάποιες ευθύνες, δεν μπορεί να τις διαχειριστεί, τα κάνει θάλασσα. Ή του δίνεις το μεγαλύτερο δώρο και αυτός το διαλύει. Έτσι. Γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος ότι εάν δεν ζήσουμε τα απλά καθημερινά, τη θάλασσα λέει, το φαγητό, τον ήλιο, το φεγγάρι, το μπάνιο λέει, όλα αυτές οι μικρές αγάπες θα μας πάνε στη μεγάλη. Και πάνω σε αυτό κλείνω με ένα κείμενο του Γέροντος Εμιλιανού, ο οποίος λέει ακριβώς το ίδιο και αυτός, του Σουμενοπετρίτου, ο οποίος λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι λέει λοιπόν? Ότι εάν θέλεις λέει να αποκτήσεις τη χαρά του Χριστού, προσέξτε, τη χαρά του Χριστού, θα αρχίσεις πρώτα να διαμορφώνεις τη χαρά μέσα σου. Διότι τη χαρά την αντλεί κανείς και από τα μικρότερα πράγματα, όταν τα εναποθέτει εις το Θεό και όλα τα προσλαμβάνει δια το Θεό. Χαρά λέει μπορεί να σου δώσει το χαμόγελο του άλλου, το χάδι του άλλου. Μπορεί να σου δώσει χαρά ακόμη και ένα λουλούδι. Χαρά λέει σου δίνει το βουνό, χαρά σου δίνει το φυσικό φως, χαρά σου δίνει η μικρότερη προσευχή, χαρά δίνει πάσα ελπίδα, χαρά δίνει και η παρουσία του πατρός, της μητρός, τα πάντα. Χαρά λέει δίνει ακόμη και ο ύπνος. Και εγώ κοιμήθηκα το μεσημέρι πάρα πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, ακόμη και ο ύπνος, κοιτάξτε, ένα απλό πράγμα, το οποίο εμείς το θεωρούμε μια ρουτίνα μέσα στη ζωή μας. Χαρά, λέει, δίνει και ο ύπνος ακόμη στον άνθρωπο. Και από αυτή, λέει, τη χαρά μπορείς, λέει, προσέξτε, από αυτές τις χαρές τις απλές που είπε, χαμόγελο, χάδι, αγκαλιά, ήλιος, λουλούδι, φως, ύπνος, όλα αυτά. Λοιπόν, από αυτή, λέει, τη μικρή χαρά μπορείς να ανάγεσαι στις μείζονες κλίμακες της χαράς για να φτάσεις στην τελειοποιώ χαρά που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κάπου εδώ θα ήθελα να σταματήσω και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον πατέρα Χαράλαμπο για τα όσα μας είπε. Επειδή ο Σεβασμιότατος θα χρειαστεί να παραστεί και σε άλλη εκδήλωση, να δώσουμε 2 λεπτά να μας μιλήσει και να μας χαιρετήσει. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω απόψε για την ευκαιρία να γνωρίσω 2 ανθρώπους. Εξαιρετική για μένα ευκαιρία. Απορώ πώς έχετε ξεφύγει από το Αρχονταρίκι και οι 2 σας. Αυτό είναι... Κάπου θα σας συλλάβουμε. Πάτερ Χαράλαμπε, είσαι όνομα και πράγμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Σταύρο. Δεν προσπαθώ να πω το επώνυμο. Την άλλη φορά. Ειλικρινά, για άλλη μια φορά διαπιστώνω αυτό που είπα και στην πρώτη συνάντηση της φετινής χρονιάς σε αυτή τη θεματική, πόσο μπορούν να συμβαδίσουν η επιστήμη με την πνευματικότητα, η θεολογία με την ψυχολογία, την ψυχιατρική, η εκκλησιαστική μας εμπειρία τελικά. Και όση ώρα σας παρακολουθώ, λέω πόσο σοφά μας έχει τοποθετήσει η Εκκλησία σε αυτή την πορεία και αυτή της περίοδου και γενικότερα, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του χρόνου, και με αυτό κάνω μια μικρή συμβολή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ίσως και κάνουμε στο θέμα, δεν ξέρω, αλλά εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές ζούμε ή με τις μνήμες ή με τα όνειρα. Ή με αυτό που μας έλαχε ή με αυτό που θα θέλαμε να είμαστε στο μέλλον. Και χάνουμε το εδώ και τώρα. Αυτό που μας καλεί η Εκκλησία να ζήσουμε κάθε μέρα. Αυτό που μας καλεί να ζήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα που έρχεται. Σήμερον κρεμάτε. Σήμερα ανασταίνετε. Και ειλικρινά, το λέω και στον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί αυτό? Ενώ το δώρο είναι τούτη ώρα, τούτη στιγμή. Αυτό που ζήσαμε απόψε, αυτό που νιώθω, πιστεύω ότι μεταλαμπαδεύεται από τον ένα στον άλλον. Ο τρόπος, ο λόγος, η ουσία των πραγμάτων μας δημιουργούν αυτό, ότι είμαι εδώ και τώρα και είμαι αυτό που είμαι. Το αύριο δεν μου ανήκει. Γιατί το αφήνω να με πλακώσει για το τι θα είναι? Αυτό δεν σημαίνει να μην οραματίζομαι, να μην θέλω, αλλά όχι αυτό να γίνει αυτό που οδηγεί σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και βεβαίως, αυτό που πέρασε έφυγε και ένας τρόπος υπάρχει, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, αλλά η μετάνοια, όχι με την έννοια αυτής της συγγνώμη, έσφαλα, αλλά της αλλαγής του νου που περιγράφει τόσο πολύ όμορφα αυτή η μεταμόρφωση που είπατε, είναι καθαρά εκκλησιαστική λέξη. Τα πάθη είναι από το Θεό δοσμένα. Η μεταμόρφωση είναι η ουσιαστική μας κίνηση μέσα στην Εκκλησία. Και νομίζω ο πατήρ Χαράλαμπος μας έδωσε ακριβώς αυτή την εικόνα. Και για σκεφτείτε ότι οι πρώτοι χριστιανοί ξεχώριζαν από τη χαρά. Πώς τη χάσαμε? Έλεγαν, για και χαρούμενος, χριστιανός θα είναι. Και τώρα λένε, θλιμμένος, ω, καλά, στην Εκκλησία είναι. Ενοχοποιήσαμε όντως ό,τι πιο όμορφο έχουμε πάρει από το Άγιο Πνεύμα και την εκκλησιαστική μας ζωή. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Να είστε καλά και ελπίζω σύντομα να σας ξαναλύει Ανάσταση σε όλους, αν δεν σας δούμε μέχρι τότε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε ξανά και τους 2 ομιλητές για τα όσα μας είπαν. Βλέπω κάποιοι, μάλλον με υποχρεώσεις, χρειάζεται να φύγουν από τώρα. Να αναφέρω απλά ότι στην έξοδο θα δείτε στη μια πλευρά, στο ένα γραφείο, κάποια βιβλία, κάποιες εκδόσεις που έχει φέρει εδώ σήμερα το βιβλιοπωλείο Λίχνος. Μπορείτε, αν θέλετε, να τα κοιτάξετε. Έχουν ενδιαφέρον, είναι σε σχέση με τα όσα συζητάμε.
Θα δείτε μέσα σε αυτά και το βιβλίο του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά». Στο άλλο γραφείο υπάρχουν ενημερωτικά προγράμματα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, αλλά και δελτία, στα οποία μπορείτε να σημειώνετε, αν θέλετε, το ονοματεπώνυμό σας και κάποιο email ή κινητό τηλέφωνο, ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση για εκδηλώσεις της Ακαδημίας και για εκδηλώσεις της Πορείας Υγείας. Να ξεκινήσουμε μάλλον έτσι έναν γύρο με κάποιες ερωτήσεις. Εγώ να πω καταρχάς ότι δεν μπορούσα να σταματήσω να κρατάω σημειώσεις από όσα άκουγα και μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι στο ένα σημείο σημείωνα έτσι ιδέες που μου έρχονταν ακούγοντας τον Σταύρο τον Κουγκουσκίδη, στην άλλη πλευρά του χαρτιού πράγματα που έλεγε ο πατέρας Χαράλαμπος και έκανα συνέχεια τοξάκια βλέποντας πώς το ένα συνδυάζεται και σχετίζεται με το άλλο. Έτσι αυτή η συνάφεια μου άρεσε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με κάποιον που θα θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Νομίζω είναι πιο εύκολο ή να μετακινείτε το μικρόφωνο ή να έρχεστε εδώ μπροστά για να θέτε το ερώτημά σας, όπως το Σάββατο. Είναι εύκολο να έρθεις μπροστά. Μερικοί ίσως λίγο ντρέπονται. Το μικρόφωνο. Α, ωραία. Καλύτερα με το φορητό, αν μπορεί και ο Φιλοκτήμων να μας βοηθήσει. Αν δεν σας πειράζει. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το αν η κατάθλιψη είναι καθαρά ψυχική ασθένεια και δεν παρεμβάλλονται κάποιες σωματικές καταστάσεις, όπως π.χ. κάποιες ορμόνες, γιατί είπατε πριν ότι κάποιος μπορεί να ζει και να είναι όλα καλά στη ζωή του και ξαφνικά να παρουσιαστεί μια κατάσταση κατάθλιψης. Που σημαίνει ότι δεν τον στεναχωρεί κάτι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορεί να είναι κάποιο δηλαδή σωματικό το θέμα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και το δεύτερο είναι ότι αν η κατάθλιψη είναι αρρώστια ασθένεια των καιρών μας, αν έχουν αναφερθεί περιστατικά σε προηγούμενους δεκαετίες, θα πούμε, ή αιώνες, όταν οι άνθρωποι τότε περνούσαν πιο δύσκολες καταστάσεις, πολέμους, πείνες. Και τι είναι αυτό που η σημερινή εποχή που τα έχουμε όλα, υποτίθεται, και μας δημιουργεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Απαντώ έτσι. Κατά τη γνώμη μου, η ψυχή και το σώμα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να διακρίνει εύκολα το ένα από το άλλο. Όσον αφορά τις ορμόνες ή οτιδήποτε χημικό μέσα στο σώμα, το σώμα παράγει χημικές ουσίες, παράγει ορμόνες. Αυτή είναι και η λογική των ψυχοφαρμάκων. Να δώσουν στο σώμα χημικά στοιχεία τα οποία έτσι κι αλλιώς το σώμα παράγει και μόνο αυτά μπορεί να απορροφήσει λόγω των υποδοχέων που έχει. Δηλαδή, το σώμα είναι έτοιμο να δεχτεί κάποιες χημικές ουσίες και αυτές δίνει η ψυχιατρική, η ψυχοφαρμακολογία για να ενισχύσει, για να βοηθήσει να παρέμβει σε κάποιο τομέα. Με αυτή την έννοια συμβάλλουν και αυτές, όπως για παράδειγμα μπορούμε να σκεφτούμε ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει χαρά, παράγει ο οργανισμός του θετικές ορμόνες. Η ψυχιατρική αυτό κάνει. Δίνει αυτές τις ουσίες που ο άνθρωπος δεν τις παράγει μόνος του για να τον φέρει στην κατάσταση που βιώνει έτσι κι αλλιώς, που μπορεί να βιώσει έτσι κι αλλιώς και από μόνος του. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν χρειάζεται τα φάρμακα, σώνει και καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακά τα ψυχοφάρμακα, δεν τα χρειάζεται γιατί μπορεί να τα παράξει, να παράξει τις ουσίες μόνος του. Στο σημείο που δεν μπορεί, μπορεί η ψυχιατρική να το κάνει, η ψυχοφαρμακολογία να το κάνει. Υπάρχει λοιπόν, για να επανέλθω, μια ισορροπία, μια επικοινωνία σώματος και ψυχής. Δεν θεωρώ ότι η κατάθλιψη είναι καθαρά ψυχική ασθένεια. Εγώ δεν θεωρώ ούτε ότι είναι ασθένεια. Δηλαδή εννοώ, δεν την προσεγγίζω ως ασθένεια. Δηλαδή, εγώ επειδή η βασική μου δουλειά είναι να είμαι θεραπευτής, είμαι ψυχοθεραπευτής και όχι επιστήμονας ψυχολόγος με την έννοια ότι μελετώ και καταγράφω τι συμβαίνει αλλού και πώς, ας πούμε, ταξινομούν η επίσημη επιστήμη τα πράγματα. Όταν εγώ συναντώ έναν άνθρωπο που βιώνει κατάθλιψη, δεν συναντώ έναν ασθενή. Δηλαδή, δεν συναντώ έναν άνθρωπο χωρίς δύναμη. Χωρίς σθένος. Ίσα-ίσα είπα ότι συναντώ έναν άνθρωπο που έχει βρει μία λύση
σε μια εσωτερική του σύγκρουση. Βρίσκω έναν άνθρωπο μπροστά μου δυνατό. Βρίσκω έναν άνθρωπο μπροστά μου ο οποίος έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει, να δει, να ζει παρά την κατάθλιψη, τέτοια πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είναι ασθένεια. Απάντησα. Γιατί είπα διάφορα. Όσον αφορά τα παλιά και τα καινούργια, τα παλιά τα χρόνια και τα καινούργια, εγώ πιστεύω ότι παλιότερα υπήρχε επίσης, είναι ασθένεια της εποχής, με την έννοια ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτό που περιέγραψε ως σύγχρονη δυτική κοινωνία. Έχει κυριαρχήσει ένα μοντέλο ζωής που έχει προσανατολισμό την επίδοση. Αυτό ή τους κανόνες απ' έξω, την κοινωνική αναγνώριση. Αυτό, ας πούμε, επειδή ο πατέρας Λίβιος ανέφερε πάρα πολύ και το Φρόιντ, ας πούμε, και ήταν καλή ευκαιρία, πήρα και εγώ ιδέες, τέτοια συμπτώματα επίσης παρουσιάστηκαν πάρα πολύ, καταγράφτηκαν πάρα πολύ στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε συντηρητικές, αναπτυγμένες κοινωνικά και οικονομικά κοινωνίες, όπως ήταν η κοινωνία της Αυστρίας τότε, όπου ζούσε ο Φρόιντ, ας πούμε, και έβλεπε πρώτη φορά, εκεί συναντούσε ανθρώπους στο γραφείο του, στο ιατρείο του, όπου επίσης καταπιεσμένοι, προσανατολισμένοι περισσότερο κοινωνικά παρά προσωπικά σε εσωτερικές ανάγκες, ανέπτυξαν μια τέτοια συμπτωματολογία. Σε εποχές που περνάνε οι άνθρωποι δύσκολα, δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, η Ελλάδα δεν έχει καταγράψει συμπτωματολογία κατάθλιψης τα παλιότερα χρόνια που περνούσε πιο δύσκολα. Δεν αναφέρομαι τώρα στην κρίση. Ίσα-ίσα που έχει καταγράψει περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης τα τελευταία 15 χρόνια στην ευμάρεια, όπου οι κοινωνικές απαιτήσεις για επιτυχία ήταν πιο υψηλές, γιατί πετύχαιναν περισσότεροι άνθρωποι, άρα έπρεπε και εγώ, και μόνο αυτό έκανα, καταπιέζοντας προσωπικές μου ανάγκες, όλο αυτό. Δηλαδή περισσότερο καταγράφονται συμπτώματα κατάθλιψης σε τέτοιες κοινωνίες παρά σε κοινωνίες που υπάρχει φτώχεια. Να συνεχίσουμε με κάποιο επόμενο ερώτημα. Κυρία. Αν γίνεται στο μικρόφωνο. Έχω δύο-τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι, συγγνώμη, δεν άκουσα τα γνωρίσματα της κατάθλιψης. Πώς θα διακρίνουμε την κατάθλιψη. Το δεύτερο είναι, νομίζω το απάντησε κατά κάποιο τρόπο πάτερ, κατά πόσο τα γονίδια παίζουν ρόλο, το DNA. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω, ξέρω αυτή τη στιγμή, κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιστός, δεν λείπει από την εκκλησία καθόλου, βιώνει όλα την μυστηριακή ζωή και του συνέβη μια απώλεια ενός γονέα. Αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ βαριά υποστή κατάθλιψη, άρχισε να παίρνει ψυχοφάρμακα. Λοιπόν, και ρωτάω τώρα, η θρησκεία, μήπως εδώ πέρα παίζουν περισσότερο ρόλο τα γονίδια και το DNA, γιατί η ζωή του δεν ήταν τόσο ευχάριστα από ό,τι κατάλαβα, άρα τι ρόλο παίζει η θρησκεία, πόσο μπορεί η θρησκεία να υπερνικήσει, να βοηθήσει την ύπαρξη των γονιδίων. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή. Ναι, για τα γνωρίσματα νομίζω ότι είπα. Δηλαδή είπα ότι οι άνθρωποι τους οποίους μιλάω που έχουν καταθλιπτική συμπτωματολογία, τα ξαναδιαβάζω, έχουν μια καθολική υποκειμενική εμπειρία δυσκολίας στην κίνηση. Έχουν έλλειψη ενέργειας, έλλειψη ορμής, απουσία ευχαρίστησης, εσωτερική βήθηση και εγκλωβισμό. Νιώθουν αδιέξοδο και έντονο ψυχικό πόνο. Λυτά περιγράφουν αυτό που ζουν ως θέλω, αλλά δεν μπορώ και αυτό με πονάει. Απαντώ. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, πάτε Χαράλαβα, θα θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Σίγουρα παίζουν κάποιο ρόλο, μάλλον και αυτά παίζουν το ρόλο τους, τα γονίδια. Δεν μπορούμε να τα παραθεωρήσουμε αυτά, ότι υπάρχουν. Υπάρχει δηλαδή μια βιολογική πρίκα, ας πούμε, σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε άνθρωπο. Θα λέγαμε, ας πούμε, ότι υπάρχει, ας πούμε, μια ροπή, ας πούμε, μεταξύ δύο ατόμων. Το ένα είναι πιο μελαγχολική φύση, έτσι, έχει μια ρέπη λίγο περισσότερο σε αυτό το... σε αυτή, ας πούμε, την κατάσταση, άλλο είναι πιο ανθεκτικό απέναντι στα γεγονότα, στα πράγματα, στις αντιξιότητες της ζωής. Χωρίς όμως τα γονίδια να είναι μια κατάσταση η οποία μας καθορίζει, μας προκαθορίζει, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να βγούμε μέσα από εκεί πέρα, γιατί τότε πραγματικά θα ήταν πολύ τραγικά τα πράγματα. Όμως παίζει
ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό δεν μπορούμε να το παραθεωρήσουμε. Βλέπουμε δηλαδή τις διαφορετικές φύσεις των ανθρώπων. Προσωπικότητες τελείως διαφορετικές. Θυμάμαι, ας πούμε, τώρα, παραδείγματος χάρη, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι δυναμικός ως προσωπικότητα, δυναμική φύση. Γρηγόριος ο Θεολόγος, μελαγχολικός. Άμα διαβάσετε τα ποίηματά του, τους λόγους του, ιδιαίτερα τα ποίηματα, θα δείτε, ας πούμε, πολύ μελαγχολία μέσα, μελαγχολική φύση, ας πούμε. Αλλά αυτό, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Γκουστίδης, ναι, θα λέω ο κύριος Στάβος, ναι, να μην μπερδεύουμε. Λοιπόν, όπως είπε και προηγουμένως, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μία ασθένεια, με την έννοια δηλαδή ότι επειδή έχω αυτή τη φύση ή αυτή την προδιάθεση, ας πούμε, σώνει και καλά θα αναπτύξω μια παθολογία η οποία χρειάζεται, ας πούμε, φαρμακευτική αντιμετώπιση καθεξής. Είναι πολλοί παράγοντες. Πολυπαραγοντική δηλαδή υπόθεση. Πολλοί παράγοντες θα συντελέσουν ώστε τελικά να φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε κατάθλιψη, που χρειάζεται μια φαρμακευτική υποστήριξη και όλα αυτά. Έτσι. Υπάρχουν διάφορες διαδρομές μέχρι εκεί πέρα. Τώρα, η Εκκλησία σαφέστατα μπορεί να βοηθήσει. Το μήνυμα του Χριστού, το οποίο είναι μήνυμα χαράς και αναστάσεως, βεβαίως και πάρα πολύ μπορεί να βοηθήσει. Μέσα από την εξομολόγηση με την απάλληψη των ενοχών, έτσι. Με το ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, βγάζει από μέσα του τραύματα, εμπειρίες, ας πούμε, τραυματικές. Έρχεται η χάρη του Θεού, η οποία θεραπεύει σε ένα βαθύτερο επίπεδο από αυτό που μπορεί να πάει μια κοσμική επιστήμη. Δηλαδή, η χάρη πάει και σε μέρη της ψυχής αθέατα τελείως, ας πούμε, και κόβουμε και δρόμο καμιά φορά. Δηλαδή, ενώ θα χρειαζόμαστε χρόνια ψυχανάλυσης, πολλές φορές η χάρη του Θεού μπαίνει πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά και πιο θεραπεύτικα. Αυτό βέβαια που λέω τώρα είναι εμπειρικό, είναι βιωματικό. Δεν μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά. Έτσι, δεν αποδείκνεται, είναι ένα βίωμα το οποίο το ξέρει ο καθένας εσωτερικά και προσωπικά. Αλλά όμως είναι μια αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα. Ότι πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, πολλά τραύματά μας, ναι, θεραπεύονται. Θα ήθελα να πω κάτι για το θρήνο κι εγώ, μια που αναφέρω το παράδειγμα. Ο θρήνος είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει. Ο πόνος είναι κάτι που πρέπει να βιωθεί. Ειδικά όταν κάποιος χάνει ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Για κατάθλιψη με αφορμή μια απώλεια, μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε μετά από ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, όπου μετά 6 μηνών θρήνου, όπου μετά τους 6 μήνες δεν σημαίνει ότι θα έχει σταματήσει ο θρήνος σε καμία περίπτωση, αυτό είναι υποκειμενική μεταβλητή, ο καθένας σταματάει το θρήνο τότε όταν αυτός βιώνει ότι είναι έτοιμος, όταν νιώθει είναι έτοιμος να σταματήσει, αλλά όταν 6 μήνες μετά δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή στον τρόπο που θρηνεί. Αν δηλαδή επί 6 μήνες και ο άνθρωπος συνεχίζει να θρηνεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν ισχωρεί στην καθημερινότητά του, δεν ισχωρούν στην καθημερινότητά του και άλλα πράγματα, αλλά έχει μείνει εκεί, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για κατάθλιψη. Τα ψυχοφάρμακα στο θρήνο κάνουν κάτι με το οποίο εγώ το θεωρώ εγκλωβιστικό. Δεν επιτρέπουν το θρήνο να εκφραστεί. Επειδή ο άνθρωπος, αυτό γίνεται συχνά και σε καταστάσεις και την ώρα του θρήνου, την ώρα της κηδείας. Στον σύγχρονο κόσμο μας ειδικά, η ψυχιατρική και η ιατρική δίνει φάρμακα σε ανθρώπους που πενθούν την ώρα της κηδείας. Αυτό συνηγορεί στο να εκφραστεί ο θρήνος αργότερα. Και αυτό να αρχίζει να βάζει στο μυαλό κάποιου του ειδικού άλλα πράγματα για το τι μπορεί να συμβαίνει. Αλλά η αφορμή, ας πούμε, θα έλεγα εγώ, είναι ότι δεν επιτράπει στο θρήνο να εκφραστεί. Σε παλιότερες κοινωνίες στην Ελλάδα, που κάποιες τις θεωρώ πιο υγιείς, όχι καλύτερες, αλλά επέτρεμα την υγεία να υπάρχει καλύτερα, παράδειγμα στην Πελοπόννησο, υπάρχουν οι ημερολογίστρες, οι οποίες η δουλειά τους είναι να βοηθήσουν τον άνθρωπο που πενθεί να πενθήσει. Δηλαδή, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα πένθους περισσότερο, δραματοποιημένη αν θέλετε, και λίγο θεατρικά, όχι κοροϊδεύοντας, ενώ τονίζοντας τον πόνο, για να βιώσει ο άνθρωπος που πενθεί τον πόνο, για να μπορέσει αυτός ο πόνος να εκφραστεί. Και πρέπει να εκφραστεί τότε, στην ώρα του. Αυτό, ενώ τα ψυχοφάρμακα εμποδίζουν τον πόνο να εκφραστεί και δημιουργούν άλλα προβλήματα αργότερα. Άρα, τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών εγώ θα περίμενα
και θα βοηθούσε τον άνθρωπο να αντέξει τον πόνο του, όχι να τον πηδήξει, να τον ξεπεράσει. Επόμενη ερώτηση. Βλέπω εκεί ένα χέρι εδώ μπροστά, ήταν σηκωμένο και λίγο πριν, παρότι είστε πιο κοντά, και μετά δύο κυρίες στο βάθος. Συγχαρητήρια για τις δύο εισηγήσεις. Μας δώσαν πολύ λίγο για να συμπροβληματιστούμε εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα, πατέρα Χαράλαμπε, νομίζω θα διαφοροποιήσουμε λίγο την θλίψη από την κατάθλιψη, γιατί τη θλίψη τη βιώνουμε καθημερινά. Δεν προλαβαίνουμε μία ομιλία, θλιβόμαστε. Ήθελα να πούμε λίγο περισσότερο συγκεκριμένες πρακτικές. Είπατε αρκετά πράγματα. Θυμηθώ λίγο παράδειγμα, η παρακολούθηση ομιλιών. Ομιλιών όπου ο θρησκευόμενος, ένα παθητικό υποκείμενο, παρακολουθεί για χρόνια ομιλίες, θρησκευτικού περιεχομένου εννοώ, χωρίς να εκφραστεί, να μπορεί να εκφραστεί, γιατί υποψιάζεται ότι αν πει τη γνώμη του θα αρχίσουν κάποια βλέμματα αριστερά και δεξιά, με αποτέλεσμα αυτό να αποθείται. Ένα άλλο παράδειγμα, το τελετουργικό. Θυμάμαι συγκεκριμένα παιδί το οποίο ήταν νέος, που ήταν φορτωμένος αρκετά, παρακολουθεί σε μοναστήρι με διάκοσμο, χαμηλός φωτισμός, δεν αντέχει, ξεσπάει, βγαίνει έξω από την εκκλησία και λέει: «Έχω, λέει, τη σκοτεινιά μου», λέει, «μου φέρεις και εδώ πέρα», λέει, «που όλα είναι πεσμένα τα φώτα», τίποτα, λέει, «τι γίνεται τελικά». Όλα αυτά πόσο συγκεκριμένες πρακτικές, δύο απλά παραδείγματα είπα, μπορεί να είναι και άστοχα, δεν ξέρω, πόσο βοηθούν ώστε από την θλίψη να πάμε με γεωμετρική πρόοδο στην κατάθλιψη και να γίνει μετά μόνιμη κατάσταση. Ένα δεύτερο, σε εσάς κύριε Κουσκίδη, πόσο τελικά αυτός ο διάλογος θεολογίας-ψυχολογίας έχει επιτευχθεί σήμερα. Υπάρχουν ακόμη αγκυλώσεις, υπάρχουν μονές, κυρίως από τους θρησκευόμενους, όπου βλέπουν, ας πούμε, την παρέμβαση των ψυχικών επιστημών ως κάτι δαιμονικό. Πόσο ανταγωνιστικά βλέπετε ορισμένες φορές εσείς αυτές τις πρακτικές που έχουν οι θρησκευόμενοι, εάν τις βλέπετε ανταγωνιστικά, και πώς από την πλευρά, ας πούμε, των πνευματικών βλέπουν με τον αντίστροφο τρόπο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το λέω χαρακτηριστικά γιατί στις προάλλες παρακολούθησα δύο ομιλίες. Στη μία ήμουν εγώ το ομιλόν, όπου η ψυχολόγος, στο σχολείο μου συγκεκριμένα, εκπαιδευτικός, στους γονείς, όπου η ψυχολόγος αντέδρασε με ένα λίγο έτσι παράξενο. Κύριε Ιωάννα, είπαμε. Ιωάννα. Η Ιωάννη είναι το όνομά σας. Ναι, βέβαια. Ναι, κύριε Ιωάννα, είδα λοιπόν ότι ο ψυχολόγος αντέδρασε, ενώ ήμουν πάρα πολύ διακριτικός, δεν ήθελα να κάνω κατήχηση στους γονείς, πολύ διακριτικός, και μιλάω ότι για την κρίση ήταν η ομιλία, ότι και ο θρησκευτικός παράγοντας πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, υπήρξε μια αντίδραση. Μια πολύ γενικόλογη έκανα αναφορά και υπήρξε μια αντίδραση. Λοιπόν, και εκεί σκέφτηκα ότι υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα, επειδή μίλησε ο εκπαιδευτικός, ψυχολόγος. Θέλω λίγο, με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, πώς έχει προχωρήσει και αν δεν υπάρχει αυτό το υποκριτικό που λέμε. Και ένα τρίτο, συγγνώμη, πολύ σύντομο. Απλά, επειδή υπάρχουν και άλλα χέρια. Ναι, ένα πολύ σύντομο. Το παραμιλητό είναι σύμπτωμα κατάθλιψης. Το? Το παραμιλητό. 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 Στον ύπνο. Απλά λίγο να ζητήσω από τους επόμενους που θα ήθελαν έτσι να θέσουν κάποιο ερώτημα. Τα ερωτήματα σύντομα και ένα ο καθένας. Έτσι λίγο τους κακομάθαμε μέχρι τώρα, τους φίλους που είναι εδώ. Από εδώ και πέρα ένα ερώτημα μόνο ο καθένας. Κύριε Κουκουσκίδη, πρώτα εσείς, ίσως. Για το παραμελητό δεν ξέρω. Ενώ δεν μπορώ να σας απαντήσω ότι είναι σύμπτωμα κατάθλιψης. Εξαρτάται. Τι, ποιος, πού, τι λέει, διάφορα τέτοια πράγματα. Όχι, δεν θα το συνεχίσω, δεν ξέρω. Ενώ θα μπορούσε να, αλλά δεν θεωρείται από μόνο του ότι είναι κάποιο τέτοιο σύμπτωμα. Όσον αφορά το πώς επιτεύχθηκε ο διάλογος θεολογίας-ψυχολογίας, έχω μια άποψη. Ερχόμενος εδώ, ερχόμουν για να κάνουμε ένα διάλογο θεολογίας και ψυχολογίας. Πιστεύω ότι ο διάλογος είναι η διαδικασία που αναδεικνύει τις διαφορές. Και τότε μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Με πολύ μεγάλη μου έκπληξη σήμερα είδα ότι και πολλές διαφορές εγώ δεν κατάφερα να εντοπίσω.
Και να σας πω από τη δική μου έτσι πολύ μικρή εμπειρία από αυτά τα πράγματα, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Το ότι δεν μπορούσα να βρω πάρα πολλές διαφορές. Δηλαδή, οι προτάσεις που έκανε ο πατέρας Χαράλαμπος στο τέλος για τον ήλιο, το βουνό, τη θάλασσα κτλ., τη ζωή, τον ύπνο. Εγώ αυτά λέω στους πελάτες μου. Βγες το γρασίδι ξυπόλυτος και περπάτα την ώρα που βρέχει ή έχει ήλιο και νιώσε με τα πόδια σου τη γη. Δηλαδή, οι μικρές χαρές. Το ότι η αρετή, ας πούμε, κατά την εκκλησία που κατά τον πατέρα Χαρά δεν πρέπει να είναι το μόνο, γιατί αυτά δεν είπα και εγώ με την έννοια με τις επιδόσεις. Θέλω να πω, οι λέξεις ήταν διαφορετικές. Στη γενική εικόνα τουλάχιστον, έτσι. Νομίζω ότι ναι, κατά τη γνώμη μου πετεύχθη. Τώρα, αν κάποιοι συνάδελφοι ψυχολόγοι, εγώ δεν εκφράζω την ψυχολογία εδώ, η ψυχολογία ευτυχώς δεν εκφράζεται από έναν. Δηλαδή, δουλειά ψυχολόγου κάνουμε, δεν υπηρετούμε, ξέρω εγώ, κάποια... Όχι, εγώ δεν είμαι εγκλωβισμένος στο φροϊδικό μοντέλο. Σας είπα τίποτα για το Φρόιντ εγώ. Όχι. Οκ, απάντησα. Ναι. Κοιτάξτε, για το παραμιλητό, εξαρτάται τι λέτε. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παραμιλάει, ας πούμε, και ο πατέρας μου παραμιλάει, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν είναι. Δηλαδή, μην νιώσουμε και ότι είμαστε άρρωστοι, ας πούμε, επειδή παραμιλάμε. Πολλοί κόσμοι κουβεντιάζει μόνος του, μιλάει. Κάνει δουλειές και κουβεντιάζει κιόλας. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, ας πούμε. Ίσως είναι μια αδυναμία, ας πούμε, σχέσης και έκφρασης ουσιαστικής και σύνδεσης καλύτερης με τα πρόσωπα. Τώρα, αν κανείς παραμιλάει και λέει άλλα πράγματα τα οποία πιστεύει ότι είναι και αληθινά, έχει ξεφεύγει την κατάθλιψη, πάμε αλλού ύστερα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που είπατε για τις ομιλίες, δεν ξέρω αν το κατάλαβα βέβαια καλά εγώ, ότι γενικά, δηλαδή, στον εκκλησιαστικό χώρο δεν μπορούμε να εκφραστούμε εμείς. Ωραία. Ναι. Γιατί μπορεί να πας σε ομιλίες βέβαια και να πάθεις και κατάθλιψη, έτσι είναι και αυτό. Να φύγεις δηλαδή γεμάτος ενοχές, με ένα διάβολο που σε κυνηγάει και μια κόλαση που ανάβει στα πόδια σου από κάτω. Υπάρχει αυτό το θέμα, ας πούμε. Πάρα πολλοί κόσμοι το λέει αυτό, ότι πήγα, ας πούμε, να ηρεμήσω και έφυγα με ταραχή. Πήγα να ξεκουραστώ και τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ, ας πούμε. Μάλιστα, μια φορά με πήρε ένα παιδάκι τηλέφωνο από τις συνάξεις που έχουμε, που είχε πάει σε μια ομιλία και μετά το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τώρα, τι χριστιανικό είπαν εκεί που δεν μπορεί να κοιμηθεί, είναι ένα θέμα αυτό. Ναι, εντάξει, στην Εκκλησία υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει η Ακαδημία Βόλου σε αυτόν τον διάλογο για τη γλώσσα της λατρείας, για το πώς μπορεί το λαϊκό στοιχείο να είναι πιο ενεργό μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θέλουν συζήτηση, τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Καλώς κάνουν και μας απασχολούν και πρέπει να μας απασχολούν. Απλώς να πω ότι στο χώρο μέσα της λατρείας δεν είναι απλώς ότι θα πάμε να μιλήσουμε απλά. Έτσι, αυτό λίγο μου θυμίζει λίγο προτεσταντικές εκκλησίες που πάνε όλοι μαζί και φωνάζουν και μπαίνουν σε μια παραλληρηματική κατάσταση, ας πούμε. Έχει κάτι βαθύτερο εμάς η λατρεία, δηλαδή έχει ένα άλλο λόγο. Σαφέστατα, εγώ συμφωνώ και στον λόγο, δηλαδή να μπορεί να συμμετέχει στη λατρεία, να μιλάει στο Θεό του, στη γλώσσα του και όλα αυτά. Αλλά είναι όμως και κάτι άλλο βαθύτερο που υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία. Η γλώσσα των συμβόλων. Όπου είναι πάρα πολύ ψυχαναλυτικό αυτό και πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικό. Δηλαδή το ασυνείδητο για το οποίο μιλάμε, ας πούμε, συνέχεια και λέμε ότι εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό των κινήσεών μας, ότι τις πιο πολλές φορές αυτά που κάνουμε στο συνειδητό μας υπαγορεύονται από κάτω, από ένα υποσυνείδητο, έτσι. Αυτό το υποσυνείδητο πώς εκφράζεται? Με σύμβολα. Έτσι, με σύμβολα. Οπότε, μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο λειτουργείται πάρα πολύ η γλώσσα αυτή των συμβόλων. Μπορώ να πω πάρα πολλά σε αυτό, αλλά θα πλατιάσουμε. Είναι όμως σημαντικό θέμα να δούμε πώς, ίσως κάποια άλλη φορά, πώς η γλώσσα της λατρείας συνδέεται με την ψυχαναλυτική γλώσσα και πώς η γλώσσα των συμβόλων στη λατρεία έχει να κάνει με την ψυχανάλυση. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία, το ερώτημά της. Καλησπέρα. Υπάρχουν κάποιες ηλικιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την κατάθλιψη και σε ποια ηλικία μπορεί να πρωτοεμφανιστεί? Ευχαριστώ. Ηλικιακές ομάδες.
Καταρχήν υπάρχει η ομάδα των γυναικών, η οποία πλήττεται περισσότερο από την κατάθλιψη. Και αυτό γιατί είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις επιδόσεις κοινωνικά. Δηλαδή οι γυναίκες είναι περισσότερο, η κοινωνία απαιτεί περισσότερα από τις γυναίκες από ό,τι απαιτεί από τους άντρες. Αν και τελευταία οι άντρες έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους λόγω της κρίσης, της επιτυχίας οικονομικής και αυτά τα πράγματα στα οποία πρέπει να ανταποκριθούν. Για ηλικιακή ομάδα που να ξεχωρίζει, δεν ξέρω. Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, από την εφηβεία ξεκινά και εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, χωρίς να ξέρω κάποια η οποία πρωτοπορεί. Δεν έχω τέτοια στοιχεία. Δεν ξέρω αν είσαι στη ζώνη. Ναι, εμφανίζεται και στην εφηβεία. Ένα ακόμα ερώτημα και θα είναι μάλλον το τελευταίο. Γιατί βλέπω σιγά σιγά κόσμος κουράζεται και αρχίζει να φεύγει. Να καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω σχετικά με όλες αυτές τις συμπεριφορές που είπατε, ότι, κύριε Κουκουσκίδη, ότι οδηγούν σε κατάθλιψη. Δηλαδή, το να δίνει συνέχεια χώρο στους άλλους, να θυσιάζεσαι για τους άλλους, να προσφέρεις συνέχεια και να μην παίρνεις και σε αυτά που χρειάζεσαι. Από όσο έχω καταλάβει στον εκκλησιαστικό χώρο και από όσο βλέπουμε και από τα εκκλησιαστικά κείμενα, αυτή είναι μια συμπεριφορά η οποία κατεξοχήν προβάλλεται ως εκκλησιαστική ορθή συμπεριφορά, ορθόδοξη συμπεριφορά. Δηλαδή, το πνεύμα της θυσίας, της διακονίας, του να προσφέρεσαι συνέχεια στους άλλους, να μην σκέφτεσαι τον εαυτό σου γιατί αυτό είναι εγωιστικό. Επίσης, στα βιβλία ειδικά που μιλούν για μοναχούς και που θεωρούνται πρότυπα για εμάς τους λαϊκούς, προβάλλεται συχνά η αυτομεμψία ως αρετή. Επίσης, το να αναλαμβάνουν οι αθώοι, ακόμα μάλλον κάποιος και αθώος να είναι να αναλαμβάνει το φταίξιμο και να καλύπτει τον ένοχο. Όλες αυτές οι συμπεριφορές τελικά οδηγούν σε κατάθλιψη ή οδηγούν στην απόκτηση της Θείας Χάρης. Γιατί αλλιώς προβάλλεται από εσάς τους ψυχολόγους, αλλιώς προβάλλονται, σας είπα, από τα εκκλησιαστικά κείμενα. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι τα όρια, πώς τελικά προχωράμε στη ζωή. Και σαν άνθρωποι, και σαν πνευματικοί άνθρωποι. Ευχαριστώ. Για τη Θεία Χάρη θα σας πει ο πατέρας Χαράλαμπος, νομίζω. Είναι ο ειδικός στη Θεία Χάρη. Εγώ θα έλεγα ότι οι συμπεριφορές αυτές που περιέγραψα είναι προβληματικές στο βαθμό που είναι απόλυτες. Δεν θεωρώ κακά πράγματα όλα αυτά που είπα εγώ ή και αυτά που περιγράψατε ή αυτά που προτείνει η Εκκλησία. Τα θεωρώ προβληματικά στο βαθμό που δεν κρατιέται ισορροπία στην ικανοποίηση και των προσωπικών αναγκών. Το κλειδί είναι η ισορροπία. Αν κάποιος ικανοποιεί 100% τον άλλο το εαυτό, επίσης θα εμφανίσει κάποια συμπτωματολογία. Αν δηλαδή ακούει μόνο τις ανάγκες του, μόνο τον εαυτό του, μόνο για μένα, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Το κλειδί είναι η ισορροπία, η επικοινωνία, μια το ένα, μια το άλλο. Πολύ συχνά το λέω αυτό σε παιδιά που αναφέραμε και την εφηβική κατάθλιψη, σε παιδιά τα οποία δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό που κάνουν για ένα ή δύο χρόνια στη ζωή τους, είναι ότι δίνουν απόλυτο χώρο στον εαυτό των επιδόσεων. Δηλαδή, προσπάθεια, τώρα δεν θα βγεις, όχι αυτή, σε δύο χρόνια κτλ. Και αυτό που συνήθως κάνει η έξυπνη για μένα κοινωνία, είναι ότι επιτρέπει στον πρωτοετή και λίγο δευτεροετή φοιτητή, λέμε τα επόμενα δύο χρόνια, έτσι, όλοι οι φοιτητές, τον πρώτο και λίγο από τον δεύτερο χρόνο, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κοιμούνται, να γλεντάνε, δηλαδή 100% ας πούμε τον άλλον εαυτό. Αυτό γίνεται για να επέλθει η ισορροπία. Η ισορροπία είναι το κλειδί για μένα και όχι ή το ένα ή το άλλο. Και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκουγκουσκίδη. Νομίζω ότι είναι ισορροπία το κλειδί, γιατί κοιτάξτε, εάν δεν έχουμε ένα εαυτό, δεν μπορούμε να τον δώσουμε κιόλας.
Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός λέει ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον πλησίον μας ως εαυτόν, όπως τον εαυτό μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία υγιή εικόνα του εαυτού μας, να έχουμε έναν εαυτό με όρια, να ξέρουμε αυτό το οποίο είμαστε και τι θέλουμε, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε και στη θυσία, στη διακονία. Έτσι, γιατί αν δεν το έχουμε τώρα αυτό, δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Ότι εμείς θα μιλάμε εξωτερικά για θυσία, για διακονία του συνανθρώπου μας, του αδελφού μας, αλλά στην πραγματικότητα θα εξυπηρετούμε τις δικές μας ανάγκες και αυτόν απλώς θα το χρησιμοποιούμε. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης κάτι καταπληκτικό, ότι τις περισσότερες, λέει, φορές ντύνουμε τις κακίες μας με αρετές. Φοβερό. Τις περισσότερες, λέει, φορές ντύνουμε τις κακίες μας με αρετές. Και μετά αναφέρει στους λόγους περί διακρίσεων στην κλίμακα το πώς συμπλέκονται τα πάθη με μια εξωτερική αρετολογία. Δηλαδή ότι είσαι, λέει παραδείγματος χάρη ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, λέει, προφασίζεσαι, λέει, το φιλόξενο για να εξυπηρετείς τη γαστριμαργία σου. Δηλαδή ένας είναι γαστρίμαργος και κάνει όλο τραπέζια. Έτσι. Και καλείται για κόσμο. Και ουσιαστικά λέει ότι είναι φιλόξενος, αλλά αυτός ουσιαστικά εξυπηρετεί γαστριμαργία του, την γελιοδουλεία του. Αυτό είναι σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, εάν δεν έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τον εαυτό μου, έτσι, δηλαδή, αν δεν έχω πάει αυτό που λένε οι πατέρες, λένε ότι είναι τρία σκαλοπάθια, αυτογνωσία, αδελφογνωσία και μετά θεογνωσία, δεν μπορείς να πας από την αυτογνωσία στη θεογνωσία αν δεν περάσεις μέσα τον αδελφό, αλλά ούτε μπορείς να πας στον αδελφό αν δεν έχεις γνώση του εαυτού σου, διότι 100% θα τον χρησιμοποιήσεις για δικούς σου κρυφούς σκοπούς. Να πω και κάτι ακόμα. Τα λένε και οι αεροπορικές εταιρείες. Έχετε πετάξει με αεροπλάνο? Στην παρουσίαση των μέτρων σωτηρίας λένε, όταν μια γυναίκα, ένας ενήλικας, συνοδεύει ένα παιδί, ξέρετε ποια είναι η οδηγία όταν πέσουν οι μάσκες οξυγόνου? Πρώτα θα βάλεις εσύ και μετά στο παιδί σου. Αυτό για μια μάνα ακούγεται τρελό. Η μάνα λέει, πρώτα το παιδί μου θα σώσω. Όχι. Πρώτα εσύ και τότε μπορείς να δώσεις. Για να δώσεις πρέπει να έχεις. Νομίζω να κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας συνάντηση. Θα καλέσω και τον Παντελή τον Καλαϊτζίδη, έχει μια έκδοση της Ακαδημίας, αν δεν κάνω λάθος, να μας παρουσιάσει. Και μετά να σας ευχαριστήσω βέβαια όλους και τους ομιλητές μας για την παρουσία σας εδώ. Συνήθως αυτός ο ρόλος ανοίξει στο Σεβασμιότατο να κλείνει τις εκδηλώσεις της Ακαδημίας. Σήμερα όμως υπήρχε μια άλλη εκδήλωση, όπως ακούσατε, με χοροδιακή θρησκευτική μουσική στην ανάληψη και πρέπει να πάει εκεί. Πέφτει λοιπόν σε μένα αυτός ο κλήρος. Ομολογώ, δεν έχω το δικό του χάρισμα να κλείσω και να συνθέσω. Πιο πολλοί ερωτήματα θέλω να θέσω. Αλλά πριν θέσω κάποια ερωτήματα για να πάρουμε κάτι φεύγοντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά τους δύο εισηγητές και τον κύριο Κουκουσκίδη, γιατί φώτισε από την πλευρά της ψυχολογίας, από την πλευρά μιας επιστημονικής προσέγγισης του ψυχολογικού φαινομένου, κάποιους μηχανισμούς που έχουν σχέση και με την κατάθλιψη και με πολλά άλλα φαινόμενα που βιώνουμε στη ζωή μας. Και τον πατέρα Χαράλαμπο για την ειλικρινή, έτσι αυθόρμητη κατάθεση μιας θεολογικής και εκκλησιαστικής μαρτυρίας σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε. Προφανώς και δεν τα έχουμε εξαντλήσει όλα. Προφανώς ιδιαίτερα οι τελευταίες παρεμβάσεις θέσαν κάποια επιπλέον ζητήματα. Ποια είναι τα όρια ανάμεσα. Εγώ θα το μετέφραζα κάπως αλλιώς. Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στην θρησκευτική νεύρωση, έτσι, και στην ελευθερία και στη διακονία και στην αυτοπροσφορά. Πολλές φορές νομίζω ότι μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Μπερδεύουμε τις νευρώσεις μας με την χριστιανική μαρτυρία. Τι κάνουμε σε αυτούς που είναι ψυχικά ασθενείς, τους δίνουμε φάρμακα ή θα πάνε στον πνευματικό για να τους θεραπεύσει? Όπως ξέρετε, πάρα πολλοί πνευματικοί ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζονται ψυχίατροι, δεν χρειάζονται ψυχοθεραπευτές, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Ο πνευματικός μπορεί και η εξομολόγηση μπορεί να θεραπεύσει και αυτά τα νοσήματα. Νομίζω ότι ο πατήρ Χαράλαμπος με την τοποθέτησή του έθεσε μερικά κέρια ερωτήματα και έκανε μερικές πολύ σημαντικές επισημάνσεις για την απουσία της χαράς στη ζωή των χριστιανών,
για το πόσο ο χριστιανισμός από θρησκεία χαράς μετεβλήθη σε θρησκεία του νόμου, της ενοχής. Αλλά θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, γιατί φτάσαμε εκεί, πώς φτάσαμε εκεί, ποιοι ευθύνονται γι' αυτό, ποιοι γεμίζουν τους πιστούς με ενοχές, ποιοι γεμίζουν τους πιστούς με στόχους και με επιδόσεις που δεν μπορούν να φτάσουν. Ποιοι μετατρέπουν την ομορφιά της ζωής που μας χάρισε ο Θεός σε διαρκές βασανιστήριο ψυχικό και ψυχολογικό και ενοχικό. Ποιοι κάνουν τους χριστιανούς συνέχεια να ασχολούνται με ζητήματα του νόμου. Πόσες μέρες νίστεψα, πόσες μετάνοιες έκανα, πόσα κομποσχήνια τράβηξα, πόσες φορές πήγα στην εκκλησία, σε πόσες ακολουθίες πήγα. Να ασχολούμαστε συνεχώς με το λαδερό, με το άλλοδο, με την έτσι. Κάποιος ή κάποιοι τα έχουν βάλει όλα αυτά ως προτεραιότητα. Δεν λέω ότι αυτά δεν έχουν θέση, φυσικά και έχουν θέση. Αλλά πού είναι τα όρια, πού σταματάνε τα όρια της άσκησης και πού αρχίζει η υποδούλωση σε μια θρησκεία του νόμου την οποία ο Χριστός κατήργησε και χάρισε την ελευθερία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Και νομίζω ότι για μια επόμενη συνάντηση μας δίνουν υλικό να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε τι σημαίνει πνευματική πατρότητα, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις πολλές φορές μεταφέρουμε μηχανιστικά τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής στη ζωή εν το κόσμο και πολλά άλλα. Δεν λέω ότι τα κλείνουμε εδώ τα θέματα, ίσα τα ανοίγουμε απλώς και ίσως αυτά είναι αφορμή για μια επόμενη σειρά διαλόγων θεολογίας και ψυχολογίας. Δεν θέλω να κάνω ανακοινώσεις για εκδόσεις ακαδημίας, απλώς να πω ότι έξω εδώ πέρα μόλις βγείτε υπάρχουν, καταρχάς υπάρχει ένα βιβλίο του πατρός Χαράλαμπου που ανέφερε πριν και η Ιωάννα, «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», εκδόσεις Αρμός, που πιστεύω ότι φύγει αρκετά από τα θέματα που ακούσαμε εδώ πέρα σήμερα. Υπάρχει μια σειρά από διάφορες εκδόσεις Ακαδημίας, τις οποίες μπορείτε να δείτε. Την περασμένη φορά σας είχα δείξει δύο από αυτές. Τη μία την έχουμε έξω, είναι μια μεγάλη έκδοση στα αγγλικά για τη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στην Οικουμενική Κίνηση, στον Οικουμενικό Διάλογο. Και άλλες εκδόσεις Ακαδημίας. Όσοι προλάβατε να πάρετε αυτό το πρόγραμμα που έχει όλες τις εκδηλώσεις της χρονιάς, θα έχετε δει αυτές που προηγήθηκαν και αυτή που έπεται. Η τελευταία εκδήλωση, η τελευταία σημαντική εκδήλωση της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών για φέτος στο Βόλο είναι το μεγάλο διεθνές συνέδριο με θέμα κανόνες της Εκκλησίας και σύγχρονες προκλήσεις. Από τις 8 έως τις 11 Μαΐου. Φοβάμαι ότι δεν έχουν μείνει έξω άλλα προγράμματα, αλλά εάν έχετε συμπληρώσει αυτό το έντυπο, το απογραφικό, όπου σας ζητάμε τα στοιχεία σας και βασικά το mail σας, θα μπορείτε να πληροφορήσετε, να ενημερώνεστε τακτικά και εγκαίρως για ό,τι προγραμματίζουμε και για ό,τι πραγματοποιούμε και στην πόλη του Βόλου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Λοιπόν, με αυτές τις λίγες σκέψεις, να ευχαριστήσω θερμά τους δύο εισηγητές, να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, την κοινοφελή εταιρεία Πορεία Υγείας για την πολύ σημαντική συμβολή της στην προετοιμασία αυτής της σειράς εκδηλώσεων και ιδιαίτερα την Ιωάννα την Γεωργιάδου και τον Γιάννη τον Δοβρό. Και το Δημαρχείο του Βόλου για την παραχώρηση αυτής της αίθουσας και για τις δύο εκδηλώσεις, το βιβλιοπωλείο Λίχνος για τα βιβλία που έφερε και να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών και της Μητροπόλεως για τη βοήθεια στην πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων. Εύχομαι καλό υπόλοιπο Μεγάλης Σαρακοστής, καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.